Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι Τετάρτη βράδυ 15 του Γενάρη και εστιάζουμε την προσοχή μα στα σκάνδαλα, στι αποκαλύψει για τι μίζε στα εξοπλιστικά, στι αποκαλύψει για το πάρτι στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και όπου αλλού αποκαλυφθεί. Και καλά κάνουμε. Ξεφεύγει όμω η προσοχή μα από το, όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν. Και αυτό που θα δούμε απόψε είναι αυτό που αφορά όλους μας, που αφορά την καθημερινότητά μας. Και θα δούμε με πόσο κινησμό, μετά από όλη αυτή την τραγωδία που έχει υποστεί η χώρα, που έχει υποστεί η κοινωνία, έρχονται τώρα οι υπεύθυνοι της τραγωδίας και απλά μας πετάνε την αλήθεια στα μούτρα. Γιατί τώρα πια το έγκλημα έχει συντελεστεί και δεν τους κοστίζει τίποτα να μας πούν την αλήθεια, μια και η Ελλάδα έχει εκτελεστεί οικονομικά, η κοινωνία έχει στραγγαλιστεί, και συνεπώς το έγκλημα έχει γίνει. Άρα είναι ώρα να πούμε και τις αλήθειες. Και θα δούμε πώς ο κύριος Ολιρέν αποκάλυψε αυτό που ξέραμε, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε. Και δικαιολογεί με αυτή την αποκάλυψη και γιατί μας είχε πει το καλό κουράγιο, εκείνο το περίφημο καλό κουράγιο Έλληνες. Όπως θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση του κυρίου Προβόπουλου σήμερα σε ημερίδα στον ΣΕΒ, που αποκαλύπτει, κατά τη γνώμη μου, ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε όχι για τη ρευστότητα στην αγορά, αλλά για κάθε άλλο. Για να θωρακίσει μόνο τις τράπεζες. Και οι κάνουλες κλείνουν. Και όταν κλείσουν οι κάνουλες, σε αυτή την ευαίσθητη συγκυρία, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, σημαίνει ότι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καρκινοβατούν, προσπαθούν να επιβιώσουν, απειλούνται άμεσα με θάνατο. Καλησπέριζω αμέσως καταρχήν τους συναδέλφους μου, τον Αντώνη Μιλωνάκη, τον Ανδρέα Καψαμπέλη και την Ανδρίανα Σαρακέλη. Καλησπέρα. Νομίζω ότι ξεσκευάζεται τώρα το πράγμα, Άκη, ήταν θέμα χρόνου. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι αυτό που είπε ο κύριος Ρεν. Νομίζω ότι ο κύριος Ρεν ήταν απόλυτο σήμερα. Σας θυσιάσαμε για να σωθούμε. Να σωθούμε εμείς οι Ευρωπαίοι, εσείς δηλαδή δεν είστε Ευρωπαίοι, είστε κάτι άλλο. Βαλκάνοι, πειραματόζωα, μας κάνανε πειραματόζωα και βέβαια οι τράπεζές μας. Αυτό ακριβώς ο Μα είπε ο κύριος Ρεν, όπως πολύ καλά είπες, μας είχε πει καλό κουράγιο. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το 2010, το οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή η εισαγωγή μας σαν πειραματόζω. Τα ξέραμε εμείς αυτά. Τα ήξερε ο πολιτικός δολοφόνος, ο πολιτικός εγκληματίας, ο Γιώργος Παπανδρέου και η παρέα του. Άξιζε, θα το λέω, το έλεγα τότε που ήταν πρωθυπουργός. Και δεν είδα να μου κάνει καμία μήνυση. Θα το λέω μέχρι να μου κάνει μήνυση. Να μου πει γιατί τον αποκαλώ πολιτικό εγκληματία της Ελλάδος. Διότι αυτός και η παρέα του, Παπακοσταντίνου, τα είπε και χθες στον Τράγκα η κυρία Γιωργαντάκη, τα έχει ξαναπεί πολλές φορές, ματσάκισε. Μας έβαλε σε μια περιπέτεια η οποία δεν πρόκειται να βγούμε. Δεν λέμε για τον Φάρατζ, τον Ευρωβουλευτή, τον Βρετανό που θα τα πούμε κτλ. Τι είπε σήμερα στο Σαμαρά. Δεν λέμε ότι δεν έχουμε κυριαρχία. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν αποφασίζει καμία ελληνική κυβέρνηση. Και απορώ, ειλικρινά απορώ, που βγήκε ευθέως και ο κύριος Σαμαράς στο Στρασβούργο και είπε ότι ήμουνα κατά του πρώτου μνημονίου, έγιναν λάθη στον πολλαπλασιαστή, έγιναν λάθη από εδώ, λάθη από εκεί, με αποτέλεσμα να τσακιστεί ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν άκουσα τον κύριο Σαμαρά να πει, έχω τρεις βουλευτές, δύο βουλευτές κοντά μου, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη, οι οποίοι ψήφιζαν αυτά τα λάθη. Ψήφιζε αυτό το οποίο καταργιόταν τότε ο Σαμαράς. Και υπεραμείνονταν ότι είναι σωστό το μνημόνιο, σωστή και αποτελεσματική η Τρόικα, το Διεθνές Δραματικό Ταμείο, μας έσωσαν ουσιαστικά. Τίποτα δεν ήταν. Τουλάχιστον ο Σαμαράς έχει το άλοθη ότι δεν είναι εκείνος που σε έβαλε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το είπα τώρα προηγουμένως. Αλλά έχει τους δύο βουλευτές του, οι οποίοι ψήφιζαν και υπεραμείνονταν και απεραμείνονται ακόμα. Κοίτα, καλησπέρα. Εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε όλοι πάρα πολλά και νομίζω. Εμείς δεν τα λέμε εκ των υστέρων. Με συγχωρείτε, Αντρέα. Τώρα σε άκουσα με πάρα πολύ σεβασμό και ξέρω ότι. Όχι, για μένα για τον ενδιαφέρον. Καλά σου λέει, άστο να πει την κουβέντα. Αν δεν θέλει να ακουστεί άλλη άποψη, τότε μπορώ να σταματήσω. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία λες κάθε μέρα, Αντώνη, και ξέρεις ότι τα παρακολουθώ και τα συζητάμε και εκτός στούντιο και έχουμε τις απόψεις μας. Λοιπόν, λέω ότι εκ των υστέρων μπορούμε να λέμε όλοι πάρα πολλά και η ιστορία σίγουρα έχει να πει πολύ περισσότερα, γιατί αυτή είναι ο τελικός κριτής.
κανένας άλλος, η ιστορία κρίνει εν τέλει. Από αυτά τα οποία έρχονται τώρα στο φως και αυτά του κυρίου Προβόπουλου, δεν είναι, αυτά ήταν κοινά μυστικά. Ξέραμε δηλαδή ότι από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση στην Αμερική στην αρχή με τη Lehman Brothers και μετά με τη μεταφορά της στην Ευρώπη, το βασικό πρόβλημα ήταν για τις Βρυξέλλες, για το ιερατείο της Ευρώπης, η διάσωση των τραπεζών. Και αυτό έγινε και στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Όλο το παιχνίδι παίχτηκε για να σωθούν οι τράπεζες. Άλλο είναι το ερώτημα στο οποίο κανείς εκ των υστέρων δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί η ιστορία δεν γράφεται με αν, ότι αν τότε γινόταν μια άλλη επιλογή από την ελληνική πλευρά, την όποια κυβέρνηση ήταν τότε, στην αρχή του Παπανδρέου, μετά του Παπαδήμου, μετά την οποιαδήποτε κυβέρνηση, υπήρχαν δυνατότητες και συμμαχίες ούτως ώστε να μην καταλήξουμε σε ένα άλλο αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που λέει ο Ρέν έχει δύο αναγνώσεις. Ότι κοιτάξτε να δείτε, αν κάνατε κάτι άλλο τότε, θα ήσασταν μόνοι σας. Άρα λοιπόν, προκύπτει ένα ερώτημα που ξαναλέω, με αν δεν απαντιέται, έγινε αυτό το οποίο έγινε, θα κρυθεί στην πορεία. Αν τότε δεν γινόταν αυτό που έγινε, θα μέναμε μόνοι μας. Ποια θα ήταν η εξέλιξη, δεν μπορεί να την ξέρει κανείς. Μα δεν το ξέρω, θα συμφωνούσα απολύτως στο αν που βάζεις, εάν δεν υπήρχε ένα μεγαλύτερο αν για το αύριο. Προφανώς. Και πάω στην Ανδριάννα. Προφανώς. Γιατί ακόμη και τώρα, έτσι δεν είναι, όλα είναι σε μια εδώ που έχουμε φτάσει, προφανώς. Το αύριο απλώνεται μπροστά μας. Αλλά ξέρεις, Άκη, εξίσου αβέβαιο. Ξέρεις, Άκη, δεν το υιοθετώ κατά ανάγκη, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι το δίλημα το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο τραπέζι είναι ότι αν δεν γινόταν αυτό, το κακό, θα είχαμε κάτι χειρότερο. Αυτό. Πού το ξέρουμε αυτό, προφανώς. Άρα, βεβαίως, βεβαίως, είναι ένα δίλημα το οποίο μόνο η ζωή μπορεί να το απαντήσει. Δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Και αυτό που είπε για τον Φάρατζ, και ολοκληρώνω, αυτό που είπε, συγγνώμη, αυτό που είπε ο Αντώνης που επικαλέστηκε τον Φάρατζ, νομίζω ότι όποιος θέλει να είναι ψύχρεμος, με βάση αυτά που είπε ο Φάρατζ σήμερα, μόνο κάποιος εν Ελλάδη, σαν τον κύριο Κατσανέβα, εδώ τον παρακαθήμενό μας, μπορεί να πανηγυρίζει. Γιατί με αυτόν προσυδειάζουν οι απόψεις. Ο κύριος Φάρατζ λέει όχι στο ευρώ, όχι στην ευρωζώνη, όσο γίνεται ταχύτερα. Όμως δεν λες που είπε ο Φάρατζ. Μα λέω. Δεν έχετε κυριαρχία, έχετε παραδοσία. Μα το διατάπτα το κεντρικό στοιχείο. Δεν θα το εξαντλήσουμε τώρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω σε κάποιον. Είναι σαν τη ευρωζώνη. Να ακούσω και την Ανδριάννα και να καλησπέρισω του καλεσμένου μα. Για να μα αρέσει τέλο πάντων να μην τα βλέπουμε εδώ μόνοι μα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και να τα ακούμε έτσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη ζήτηση, θα την κάνουμε στη συνέχεια. Τώρα, ο κύριος Ρέν, δεν ξέρω αν υπονοήσαμε ότι έχει δικαιώσει τον κύριο Παπανδρέου για την είσοδό μας στο μνημόνιο, λέγοντας ότι τελικώς η κρίση, η Ελλάδα επελέγει να μπει στο μνημόνιο για να μην μεταδοθεί η κρίση στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα υπάρχουν δηλώσεις του Παπανδρέου όμως. Θα θυμίσω και κάτι άλλο το οποίο είπε που λέει αυτό. Ο κύριος Ρέν, έχει αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να σωθεί η Ευρωζώνη, είπε. Για να μην μεταδοθεί η κρίση στις υπόλοιπες χώρες. Άρα λοιπόν. Οπότε κάνουμε τι, εμέσω δικαιώματο του κ. Παπανδρέου που έβαλε την χώρα στο μνημόνιο για να μην δημιουργηθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Γιατί ο κ. Ρένα εκτό από αυτό είπε και κάτι άλλο επίση σημαντικό. Τι είπε, είπε ότι η Ελλάδα χρειάζονται οι μειώσει μισθών για παράδειγμα που γίνονται στη χώρα. Ότι το έργο της Τρόικας στην Ελλάδα είναι νομιμότατο και μάλιστα είναι και πολύ σωστό. Καλά, τι θα πει ο Ρένα, είπε το ίδιο. Όχι, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή, μέλη της οποίας θα έρθουν και στη χώρα μας 29 και 30 Ιανουαρίου, όπου ελέγχεται τι, ελέγχεται το έργο που έχει κάνει η Τρόικα σε όλες τις χώρες. Σήμερα από τον γερμανικό τύπο είχαμε ένα καταιγισμό άρθρων που έγραφαν για το τι ακριβώς έχει κάνει η Τρόικα και πώς έχει εφαρμόσει τη λιτότητα σε χώρες, ιδιαίτερα μάλλον στη χώρα μας. Πάμε να πάμε στο πρώτο θέμα. Να καλησπέρισω καταρχά τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα. Καλησπέρα, κύριε Κατσανέβα. Καλησπέρα σα. Γραμματέα του κόμματο Δραχμή. Τον. Γραμματέα ή επικεφαλή, να πω. Για τα δύο. Γενικό γραμματέα. Γενικό γραμματέα του κόμματο Δραχμή. Αυτό τελικά με. Εντάξει. Τον κύριο Κυριάκο Τόμπρα, επικεφαλή του κινήματο Υπέρβαση. Καλησπέρα, κύριε Τόμπρα. Και τον κύριο Γιάννη Καρούζο, διακεκριμένο για τον λόγο. Καλησπέρα, κύριε Καρούζο, και να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα για να τα συζητήσουμε όλα. Είμαι επαγγελματίας detective. Χρησιμοποιώ το τρίπτυχο μεταμφίεση, παρακολούθηση, αποκάλυψη. Με μεγάλη επιτυχία. Έχω γίνει βοσκός. Ήκτακτα. Ήκτακτα. Έχω γίνει γκαλερίστας.
πάντα. Ό,τι κάνω το κάνω τέλεια, γιατί έχω πάντα τις λύσεις που χρειάζομαι. Τώρα έχω γερανό. Όπου κι αν είσαι, θα σε βρω. Όλοι οι επαγγελματίες έχουν ανάγκη από λύσεις. Προγράμματα Κοσμοτέ Business. Για να έχεις επαγγελματικές λύσεις και στην επικοινωνία της επιχείρησής σου. Τώρα έχεις απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις έως 1500 λεπτά προσταθερά και περισσότερο χρόνο προς όλους μόνο από 20 ευρώ. Ήθελες επαγγελματικές λύσεις επικοινωνίας για την επιχείρησή σου. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Δείτε τον λογαριασμό σας αλλιώς. Δείτε τον και ηλεκτρονικά. Με τη νέα υπηρεσία e-Bill Info από τη ΔΕΗ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας, να τους διαχειρίζεστε εύκολα και με ασφάλεια όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και να λαμβάνετε ειδοποίηση έκδοσης του νέου σας λογαριασμού. ΔΕΗ. Ενέργεια για κάθε άνθρωπο. Λινορόσπορος, καλαμπόκι, θυμάρι και ρίγανη. Είναι η βάση για το εκλεκτό κρέας της καπνιστής γαλοπούλας Νίκας που σας προσφέρουμε από γαλοπούλες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Έκανα έντερ στην εκπαίδευση σε ένα από τα 76 σύγχρονα επαγγέλματα. Μαζί με το σύμβουλο εκπαίδευσης έκανα like στο επάγγελμα, follow στην επιτυχία. Έκλεισα ραντεβού στα EXCME και... Η ΕΚΞΙΝΗ, σύμβολο επαγγελματικής επιτυχίας. Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. Καβούρια, Κώστα μου, καβούρια. Καβούρια ειρηνικού οι τσέπες σου, δαγκώνουν. Όχι, Ζετάκι, να μας δαγκώνουν οι άλλοι κάθε που ψωνίζουμε. Να μας δαγκώνουν, να μας δαγκώνουν. Στο βυθό είναι τιμές στο Κοτσόβολο, στο βυθό. Ωκεανός, ωκεανός εκπτώσεων. Αυτό ξαναπες το. Εκπτώσεις να παραμιλάς στο Κοτσόβολο. 30 διάρα Philips LED Full HD 100 Hz σε απίστευτη τιμή. Μόνο 269 ευρώ. Κοτσόβολος. Οι παλιοί αεροκαθαριστήρες, ακόμα και σε ένα καινούριο μπαρμπρίζ σαν αυτό που τοποθέτησα, είναι πρόβλημα. Τώρα στην Carglass, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αεροκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Μην τη χάσετε. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιο. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Too Fast. Προστατευτικός εξοπλισμός και αξεσουάρ. Γκράνι, μπουφάν, γκάντια και τα πάντα για την ασφάλεια του αναβάτη. Too Fast. Αλίμου 101, Αργυρούπολη. J300. Το νέο σκούτερ της Kawasaki είναι εδώ. Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό κόσμο του J300. Μεγάλες εκπτώσεις στα Andreadis Home Stores. Χύτρα ταχύτητας Fest 7 λίτρων και δώρο πυρήμαχο αξίας 19,90 75 ευρώ. Πλαστική ψωμιέρα 9,90. Σύστημα καναπέ Max σε πολλά χρώματα 599 ευρώ και δώρο το Puff. Andreadis Home Stores. Ζήστε το σπίτι σας και στις εκπτώσεις. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokutsine.gr. Μωρό μου, θα μου φτιάξεις σαντουιτσάκι? Θα τη φτιάξω ένα σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Θα πάθει πλάκα. Μιλάμε για άπαιχτη γεύση. Και ελαφρύ, ναι. Πιο ελαφρύ δεν πάει. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal, έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναν δικτέλ. Παράγγειλε τώρα από τα καλύτερα delivery και βρες αποκλειστικές προσφορές μέχρι και 50%. eFood.gr. Delivery online σε ένα λεπτό. Μπείτε στο minetaasfaliagiapanta.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Mineta. Ψάχνεις γιατρό?
2-10-14-784. Ο νέος σου αριθμός για ραντεβού στον ΕΟΠΗ. Η GlobiLED φέρνει στο φως το ζήτημα της οικονομίας. Κάνει αντικατάσταση το φωτισμό της επιχείρησής σας με φωτιστικά LED και προσφέρει 100% χρηματοδότηση. Μηνιαία αποπληρωμή από το κέρδος εξοικονόμησης και 5 χρόνια εγγύηση. Δυνατότητα υλοποίησης έργων και μέσω ΕΣΠΑ. GlobiLED. Όλα στο φως. Γιατί αδιάβαστος? Γιατί αξίριστος? Τι θες την άδεια? Ποια είναι αυτή? Γιατί είσαι κουρασμένος? Πάντοτε έπρεπε να δίνεις σε κάποιον λογαριασμό. Δεν είναι ώρα για ένα λογαριασμό που να δίνεις εσένα. Όλοι οι λογαριασμοί Eurobank σε ανταμείβουν με ευρώ από το πρόγραμμα επιστροφή κάθε φορά που χρησιμοποιείς τη χρεωστική σου κάρτα αντί για μετρητά. Και έως 15 Δευτέρου τα ευρώ που θα συγκεντρώσετε διπλασιάζονται. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Σκέψου πώς θα ήταν να μπορούσες να φέρεις όλα τα πράγματα στα μέτρα σου. Να έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές στην ψυχαγωγία σου. Να μιλάς όσο θες, όχι μόνο προς σταθερά, αλλά και προς κινητά. Σε όποιο δίκτυο και αν βρίσκονται. Να διαχειρίζεσαι το λογαριασμό σου από όπου και αν βρίσκεσαι, ώστε να εξοικονομείς χρόνο και χρήμα. Με επιπλέον κέρδος, όταν έχεις και σύνδεση Vodafone. Σκέψου τώρα να συνδυάζεις όλα αυτά, ώστε να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Ελλάς Online. Δίπλα σου, κάθε μέρα. Επιστρέφουμε. Και πάμε να δούμε την χαρακτηριστική φράση του κυρίου Όλιβεν, για να πάρω το σχόλιο και του κυρίου Χατζανέβα και του κυρίου Τόμπρα και του κυρίου Καρούζου. Βάλαμε την Ελλάδα στο μνημόνιο για να σωθεί η Ευρώπη. Το 2010 δεν έγιναν αδιάθρωση, κούρεμα του ελληνικού χρέους, κύριε Χατζανέβα, για να μην μεταδοθεί η οικονομική κρίση στα άλλα κράτη-μέλη και τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Δηλαδή, η Ελλάδα μπήκε στην περιπέτεια και τον εφιάλτη του μνημονίου με τη σύμφωνα με τον κύριο Όλιβεν. Και όχι μόνο. Έτσι, 3,5 χρόνια μετά μας το λέει. Και το δούνου του το έχει πει αυτό. Έτσι. Στην έκθεσή του πριν. Για να σωθεί όλο το υπόλοιπο κομμάτι και αστησιαζόταν η Ελλάδα. Με 60 εκατομμύρια ήταν τα ομόλογα τα ελληνικά. Κύριε Παυλόπουλε, μπορώ να σας δώσω μία λίστα από κατά τεκμήριο επιφανών οικονομολόγων και σπουδαιοφανών, αν θέλετε, φορέων και ινστιτούτων, με πρώτο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είπε ακριβώς το ίδιο στην περσινή του έκθεση, τον, νομίζω ήταν το καλοκαίρι του 2012, που έπεσε ως βόμβα. Στο μία λίστα με τις αυτοκτονίες. Που μίλαγε για τον πολλαπλασιασμό. Το λαθασμένο. Παράλληλα, παράλληλα, διαβάσει την έκθεση αυτή, ήταν εκτεταμένη έκθεση, έλεγε και αυτό. Αλλά και όχι μόνο το δούνου του. Τα έχει πει επανειλημμένα ο Κρούγκμαν, τα έχουν πει άπειροι οικονομολόγοι, διαπρεπέστατοι. Αυτοί δεν υπέγραψαν τότε, δεν πρωταγωνίστησαν. Ήταν η ηφηγένεια η Ελλάδα. Θυσιάστηκε για το καλό της καταραμένης ευρωζώνης. Μάλιστα. Για αυτό το έγκλημα, το φάρμακο που ήταν χειρότερο από πολλοί, κύριε Κατσαλέβα, το υπερασπίζονταν. Ο κύριος Δασκαλόπουλος, να σας υπενθυμίσω και να σας θυμίσω. Ο κύριος Δασκαλόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, έλεγε τότε μνημόνιο και ξέρω ψωμί. Ξέρετε τι είμαι σήμερα στο ΣΕΒ. Η συνταγή του μνημονίου δεν βγάζει πλέον πουθενά. Η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει στον πάτο για χρόνια. Κύριε άνεργε βιομήχανε. Καταλάβατε πώς θα φύγατε. Ρωτήστε τους υγιείς βιομήχανους όταν μπορούν να μιλήσουν, γιατί είναι και αυτοί τρομοκρατημένοι από το σύστημα. Τώρα. Ξέρω. Τώρα. Όχι. Όχι. Ξέρω, δεν ήταν καθόλου. Ξέρω επιχειρηματίες σοβαρούς, βιομήχανους σοβαρούς. Τώρα το καταλάβατε. Όχι. Από παλιότερα. Ήταν όμοιροι των τραπεζών. Ακριβώς. Και είναι όμοιροι των τραπεζών. Οι οποίοι μου λέγανε εμένα πόσο συμφωνούν με αυτές τις απόψεις που εκφέρω. Δηλαδή το τραγικό της ευρωζώνης. Πότε το λένε. Εδώ και καιρό μου το λένε εμένα. Καιρό, ένα χρόνο, πέντε μήνες. Σας λέω ότι προσωπικά. Κοιτάξτε, οι απόψεις που μεταφέρω, κύριε Μπλωνάκη, και τις ξέρετε πολύ καλά. Η προπαγάνδα, κύριε Κατσανέβα, ήταν άλλη προηγούμενη. Οι απόψεις που μεταφέρω για την καταστροφική ευρωζώνη δεν έχουν βγει τυχαία από το μυαλό μου. Δεν φταίει η ευρωζώνη, κύριε Κατσανέβα. Προέρχονται, επιτρέψτε μου, προέρχονται από σοβαρή μελέτη. Αλλά και του σταγούς που έχουμε. Δεν είναι έτσι. Α, μην είχαμε τον Παπαδρέο, δεν είναι έτσι. Η ευρωζώνη είναι το κύριο αίτιο της καταστροφής μας. Επιπλέον το γεγονός ότι εμείς είμαστε επικεφαλής του χώρου του Ζαλόγκου, οφείλεται σε αυτό που λέτε. Ο κύριος Ανδρέα δεν δικαιώνεται στο δημοψήφισμα για το ευρώ ή όχι. Κοιτάξτε, εμείς προτείνουμε δημοψήφισμα. Τώρα, όχι, εκείνος, τότε, τη στιγμή εκεί, που πρότεινε ο κύριος Παπανδρέου το δημοψήφισμα όταν για το ευρώ. Προτάθηκε όπως προτάθηκε, υπήρχε η εντύπωση. Να πω κάτι, κύριε Ρατσανέβα. Το θέμα μας τώρα δεν είναι το μνημόσυνο. Το θέμα είναι η ομολογία 3,5 χρόνια μετά
και ενώ έχουν καταστραφεί, συντελεστεί όλες αυτές οι συνέπειες τις οποίες βιώνουμε όλοι μας. Έτσι, τι κάνουμε. Εγώ άκουσα πριν την εισήγηση του Ανδριάδου Καψαμπέλη που είπε ότι εκ των υστέρων όλοι μιλάμε. Εγώ λοιπόν είμαι πιστεύω ένας από αυτούς που δικαιούνται να μιλούν εκ των υστέρων γιατί μίλησα και εκ των προτέρων. Εγώ μαζί με τον Γιώργο τον Ούλο ήμασταν οι μηνυτές το 2010 πριν το μνημόνιο, αν θυμάστε καλά, που καταθέσαμε τη μήνυση για τη χικαραγώγηση του δημοσίου χρέους, που αναδείξαμε το ζήτημα του CDS, το οποίο επανέρχεται τώρα με το σκάνδαλο των τραπεζών, που αναδείξαμε το θέμα της δόλιας υπαγωγής της Ελλάδας στο μνημόνιο, το οποίο σήμερα ήρθε να ομολογήσει όλη η ΡΕΝ, διαβάζω εδώ τον τίτλο του κυρίου Μιλωνάκη, ο οποίος τη λέει ότι θυσιάσαμε την Ελλάδα για να σωθούν οι άλλες χώρες. Προσέξτε, όλη η ΡΕΝ. Λέω λοιπόν εγώ για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Καψαμπέλη, τι θα γινόταν τότε αν, μα το λέει ελληνικά αρκεί να ξέρει κανείς. Θυσιάσαμε την Ελλάδα για να σωθούν οι άλλες χώρες. Εάν λοιπόν εκβιάζαμε το 2010 να τεινάξουμε τις άλλες χώρες στον αέρα, να τεινάξουμε το τραπεζικό σύστημα στον αέρα, το έκανα με το πιστόλι στο τραπέζι, το έκανα με το δημοψήφισμα και είδατε το τι συνέβη. Ακούστε με λίγο. Είδατε τι ακολούθησε. Το 2010 λέγανε. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Εμείς τότε θα μπορούσαμε κάλλιστα, που εγώ ισχυρίζομαι και επιμένω, ότι αυτό που δεν κάναμε το 2010 μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα. Με δημοψήφισμα. Εάν, αφήστε το δημοψήφισμα. Ναι. Εάν η Ελλάδα σήμερα πάει σε στάση πληρωμών, να σας ρωτήσω το αποτέλεσμα που θα προκύψει, περιμένετε, για τις ξένες τράπεζες και για το ευρώ, θα είναι πολύ χειρότερο πολύ από αυτό το πράγμα. Θα είναι πολύ χειρότερο. Θα είναι πολύ χειρότερο. Στάση πληρωμών χωρίς έξοδο από το ευρώ, χωρίς εθνικό νόμισμα. Ακούστε με λοιπόν. Δεν γίνεται αυτό. Είσαι σοβαρός. Ακούστε με λιγάκι. Τώρα μην μιλάμε για σοβαρότητα, θα σας απαντήσω. Εσείς πείτε μου λοιπόν γιατί η στάση πληρωμών σημαίνει έξοδο από το ευρώ. Ποιος το γιατί, γράφεται αυτό. Γιατί θα μας στερηθεί. Σε ποια συνθήκη το προβλέπει. Θα μας στερηθεί η ρευστότητα. Ακούστε λοιπόν για τη ρευστότητα. Η ρευστότητα. Η δόση του ναρκωμανού. Γιατί πώς θα γίνει δηλαδή. Μην το λες αυτό. Δεν θα μας δώσουν τη δόση μας. Ακούστε. Ο ναρκωμανής. Μην δώσουμε. Παρακαλώ. Αυτό είναι αφαίρετο. Γιατί είναι αφαίρετο. Εγώ διαβάζω τη λέει συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το είπατε. Όπως αναθεωρήθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας το 2007, όπου η συνθήκη είναι σαφής και λέει ότι απαγορεύεται αποβολή χώρας από το ευρώ, ότι η είσοδος στο ευρώ είναι διαδικασία αμετάκλητη. Αυτά είναι νομικίστικα. Όχι, είναι νομικίστικα, κύριε, είναι ουσία. Ποιος θα μας βγάλει από το ευρώ και με ποια διαδικασία, απαντήστε. Άνω τελεία, παρακαλώ. 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 Η συνθήκη, άρθρο και διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω. Θα πάμε σε μια νομική. Εδώ κοροϊδεύουν τον κόσμο με το παραμύθι της εξόδου από το ευρώ. Είναι μύθος, δεν υπάρχει. Συμφωνώ, κύριε Καθηγητή. Εγώ θέλω να βγούμε από το ευρώ. Δεν το έχετε καταλάβει. Επιτρέψτε μου λιγάκι. Ένα λεπτό, κύριε, παρακαλώ. Συμφωνώ ότι και τώρα έχουμε ιστορική ευκαιρία. Τεράστια. Κάνει την ερώτηση, Ανδρέα, να πάω στον κύριο Καλούζο. Η ερώτηση μου. Και να ακούσουμε και τον κύριο Φάρα, να πέσουμε μετά. Κύριε Τόμπρα, είναι η εξής που μάλλον την έχετε απαντήσει. Από τη στιγμή όμως που είστε υπέρ της Ευρωζώνης. Ναι. Το γεγονός ότι αν κάναμε ή κάνουμε αυτό το οποίο λέτε, κατέληγε σε κάτι αντίθετο από αυτό που πιθανολογείτε. Εμένα κάνω την ερώτηση. Ναι. Εκ των πραγμάτων. Δεν θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι και για αυτό που λέει ο κύριος Κατσίνας. Ναι, ακούστε, να σας εξηγήσω. Να σας εξηγήσω. Γιατί εσείς, αφήστε τις συμφωνίες. Δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση. Γιατί. Ακούστε με. Δεν πρέπει να είναι ερώτηση μάλλον. Γιατί. Το αν πάμε στον πόλεμο, τι θα γίνει αν χάσουμε. Προσέξτε. Στον πόλεμο πας για να κερδίσεις. Πρώτον. Δεύτερον. Εγώ δεν είπα να το κάνουμε. Ακούστε με, κύριε Καρδάκη. Ο καλός στρατηγός. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Ο καλός στρατηγός για να μην πάθει πανολεθρία. Μα μου λέτε τώρα ότι πάμε στον πόλεμο. Να πάμε όλοι στον πόλεμο. Θέλετε να σου πω το πράγμα. Όταν πήγαμε το 40, κύριε, στον πόλεμο με τον Μεταξά, ο Μεταξάς είχε φτιάξει σχέδια. Δεν πήγαμε έτσι ντουγρού. Μα σήμερα δεν υπάρχουν σχέδια για την στρατηγή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η έλλειψη των στρατηγών. Επειδή μιλάτε για πολέμους, σας λέω ότι στον πόλεμο πρέπει να έχεις και σχέδια. Άκουσε με λοιπόν να σας απαντήσω. Και πρέπει να έχεις σχέδιο και αναδίπλωσης και εναλλακτικό και αντικατάστασης κάποιων πραγμάτων. Υπάρχει ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο αυτή τη στιγμή, επειδή σήμερα η οικονομία της Γερμανίας, ειδικά ενεργειακά, είναι κατά 80% εξαρτημένη από τη Ρωσία και εισάγει αέριο και πετρέλαιο σε δολάριο, εάν προκληθεί πιστωτικό γεγονός από την Ελλάδα, η ισοδυναμία ευρώ δολαρίου, ξέρετε που θα πάει. Κύριε, ξέρετε κύριε που θα πάει την οικονομία. Είναι μια θεωρία, κύριε Τόμπρα. Είναι μια θεωρία. Κύριε Τόμπρα, είναι μια θεωρία αυτό που λέτε. Είναι μια θεωρία. Ακριβώς δεν το έχουμε το κύριο. Γιατί παθιαζόμαστε έτσι. Παρακαλώ. Εγώ σας είπα αυτό. Παρακαλώ. Σας λέω ότι έχει βγει και ένα τσανέβα εν τέλει. Ότι αν πάμε στη σύγκρουση πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για αυτό. Ναι, Ανδρία. Πάρα πολύ σύντομα. Το να είμαστε έτοιμοι σε αυτό.
φαντάζομαι, επειδή είπε ότι έχει μελέτες, θα μας εξηγήσει το τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή στην δραχμή στη συνέχεια. Σιγά. Αυτό που όλοι όμως θα πρέπει να δεχθούμε είναι ότι αυτές οι δηλώσεις και η δήλωση της κυρίας Μέρκελ για το τι θα συνέβαινε αν έβγαινε η Ελλάδα από το ευρώ για την υπόλοιπη ευρωζώνη. Και η Μέρκελ το είπε. Η δήλωση του κυρίου Ρεν στην απάντηση του κυρίου Χουντή. Και όλες αυτές οι δηλώσεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες θα μπορούσαν, αν μη τι άλλο, να είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της χώρας μας. Ώστε να προχωρήσουμε εκεί που θέλουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχουν οι συζητήσεις. Μου επιτρέπετε, κύριε Παυλόπουλε. Όχι, και δεν έχει μιλήσει ο κύριος Καρούλης. Αυτό θα πρέπει να το δεχτούμε όλοι, φαντάζομαι. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά να μιλήσουν όλοι προσκεκλημένα. Δεν στέκει αυτό. Ένα λεπτό, κύριε Καπτάνιο. Δεν στέκει καθόλου. Δεν τελείωσε το δελτίο. Δεν έχετε χρόνο. Δεν στέκει ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Τελείωσε το δελτίο. Θα έχετε όλοι χρόνο, παρακαλώ. Κύριε Τόμπα, παρακαλώ. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Φάρατζ τι είπε στον Έλληνα πρωθυπουργό στο Ευρωκοινοβούλιο και ακούσω τον κύριο Καρούζο. No matter that your country, very poorly advised by Goldman Sachs, joined a currency that it was never suited to, no matter that 30% are unemployed, that 60% of youth are unemployed, that a neo-Nazi party is on the march, that there was a terrorist attack on the German embassy. No, don't worry about all that, because the trialogue on MIFID has been a success. And in many ways, it sums up the two Europes. The Europe that's talked about in here by the Dreamers, who want to impose a new United States of Europe with an identity and a currency and the real world out there. And you come here, Mr. Samaras, and you tell us that you represent the sovereign will of the Greek people. Well, I'm sorry, but you're not in charge of Greece. And I suggest you rename and rebrand your party. It's called New Democracy. I suggest you call it No Democracy. Because Greece is now under foreign control. You can't make any decisions. You've been bailed out. And you've surrendered democracy, the thing your country invented in the first place. Ναι, κύριε Καρούζα. Κοιτάξτε, ξεκινάμε την τελευταία δήλωση του Άγγλου Ευρωβουλευτή. Ποιος διαφωνεί? Όχι Ευρωβουλευτή, αρχηγός του κόμματος. Ποιος διαφωνεί μαζί του? Μικρού κόμματος. Ποιος διαφωνεί? Ό,τι και να είναι, ποιος διαφωνεί μαζί του? Είναι πράγματα τα οποία στην καθημερινότητα τα συζητάει η Ευρώπη, τα συζητάει η Ελλάδα, τα συζητάνε οι πολιτικοί. Ποιος διαφωνεί μαζί του? Απολύτως κανένας. Οι διαπιστώσεις του είναι ξεκάθαρες και τις είπε πρώτος ο ίδιος ο εμπνευστής της εισαγωγής χώρας των μνημόνων, που ήταν ο Γιώργος Παπαδρέου. Αυτό δεν είχε πει στον Καστελόριζο. Ότι πλέον δεν έχουμε εθνική κυριαρχία. Ότι πλέον η κυριαρχία της χώρας περιορίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις που θα κληθεί να υπογράψει. Πρώτον. Δεύτερον. Όταν για παράδειγμα στον χώρο στον οποίο ενδυθείτε και γνωρίζετε πολύ καλά, βρισκόμαστε το 2014, χρονιά ανάκαμψης. Χρονιά απαλλαγής από τα μνημόνια, λένε, και η ανεργία καλπάζει. Αυτό λοιπόν που θα έκανα για γέφυρα από και εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Καρούζε, με ποιον τρόπο, μα με ποιον τρόπο, με ποιον μαγικό τρόπο θα βρούμε δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τελειώνουν καθημερινά τη ζωή τους στα πεζοδρόμια της ανεργίας. Πώς θα σταματήσουμε τα λουκέτα, Χρησιμοποιώντας την ερώτησή σας για γέφυρα, σχολιάζοντας και τον Όλι Ρεν, θα σας πω το εξής. Όλι Ρεν είπε ότι η Ελλάδα θυσιάστηκε για να σωθεί η Ευρώπη. Καμία Ευρώπη δεν σώθηκε. Η ανεργία αυτή τη στιγμή στην Ιταλία τρέχει με 30% ανεπίσημα, 30% ανεπίσημα, 40% η ανεργία στους νέους. Στην Πορτογαλία και στην Ισπανία πλησιάζει τα όρια της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή χτες ο Λαν υιοθέτησε ένα πρόγραμμα λιτότητας το οποίο επιβαρύνει τον Γάλλο φορολογουμένο 50 δις για πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλίας. Συνεπώς λοιπόν και αυτό μύθος είναι. Τώρα όσον αφορά για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας. Η Γερμανία σώθηκε, για να το λέμε να πούμε. Μισό λεπτό. Η Γερμανία σώθηκε. Όσον αφορά. 60 δισεκατομμύρια ομόλογα ελληνικά. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αν συζητάμε λοιπόν για σωτηρία. Αν λοιπόν συζητάμε για σωτηρία, αυστηρά και μόνο θα έλεγα συζητάμε για σωτηρία της Γερμανίας και βέβαια και ανάπτυξη Γερμανίας εφ' εξής. Τώρα, όσον αφορά στην ανάπτυξη της απασχολησιμότητας στη χώρα μας. Εγώ θα σας πω δύο μεγέθη. Πρώτα απ' όλα έχουμε μείον 37%. Την αγοραστική δύναμη στη χώρα μας από το 2010 μέχρι το 2013. Μείον 18% η ανάπτυξη απασχόλησης στην Ελλάδα. Μείον 20% το ΑΕΠ. Μείον 16,3% μέσες μηνιαίες αποδοχές που μειώθηκαν στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα εργαζόμενο. Ανεργία 30%. Δηλαδή θέλω να πω ότι για ποια απασχόληση να συζητήσουμε όταν όλοι οι δείκτες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεν τρέχουν. Διότι και αυτό είναι το ερώτημα. Όχι μόνο δεν τρέχουν. Ο Προβόπουλος βγήκε και το ξεκαθάρισε. Όταν για παράδειγμα σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας στην ημερίδα του ΣΕΒ, ο κύριος Προβόπουλος, είπε αυτό. Ορίστε. Τέλος το ρευστό από τις τράπεζες, αναζητήστε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ξεκαθαρίζοντας, Ανδρέα, ότι
δεν μπορούν οι τράπεζες να δώσουν την προσδοκόμενη ρευστότητα στην αγορά. Ένα. Δύο. Οι προβληματικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι μπορούν να καταστούν βιώσιμες, και μιλάμε κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι οποίες θα κλείσουν. Τις χιλιάδες μικρομεσαίες οι οποίες θα κοινοβατούν, να αποδείξουν ότι μπορούν να καταστούν βιώσιμες προκειμένου να προσδοκούν μία ένευση ρευστότητας από τις τράπεζες. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν το εξής. Την ευλογημένη την ανακεφαλαιοποίηση, γιατί την κάναμε? Γιατί την πληρώσαμε. Διότι εγώ θυμάμαι δεσμεύσεις και τις θυμόμαστε όλοι μας. Δεσμεύσεις. Ναι, ότι κάνουμε την ανακεφαλαιοποίηση για να ρίξουμε χρήμα στην αγορά. Μάλιστα. Να ανασάνει η αγορά. Ελάτε και πείτε μου ένα στοιχείο, κύριε Παπαδόπουλο. Ποιο από τα δύο, ελάτε και πείτε μου, ποιο από τα δύο ισχύει? Ακούστε με, όσοι ξέρουν πέντε δράμια τραπεζικά, έχουν κάνει ανακεφαλαιοποίηση και φωνάζαμε πριν την ανακεφαλαιοποίηση ότι δεν θα πέσει ούτε ένα ευρώ στην αγορά. Γιατί η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται για καθαρά λογιστικούς λόγους και δεν αφορά τη ρευστότητα. Αλλά ο κύριος Προβόπουλος. Αυτό που σας λέει, ο κύριος Προβόπουλος. Γιατί οι πολιτικές των Παπατζηδών. Αυτή τη στιγμή η δήλωση του κύριου Προβόπουλου. Πολιτική απάτη ήταν. Είχε πολιτικές αντιδράσεις. Ακούστε, ο κύριος Προβόπουλος, κυρία Ζαρακέλη, τη Δευτέρα το πρωί, αφού έσχασε το Σάββατο το σκάνδαλο του ΤΑΦΤΑΒ, διέρευσε σε συστημικό site και συγκεκριμένα στο Banking News το εξής άρθρο. Οι τραπεζίτες προειδοποιούν. Ή κλείνετε την υπόθεση ΤΑΦΤΑΦ ή βάλτε δικαστές να χορηγούν δάνεια. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα κεντρικό τραπεζίτη εκβιαστή που εκβιάζει αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό και του λέει ή σταματάει η δικαιοσύνη να διερευνάει. Είναι ακραίο το εκβιαστή. Όταν λέει ή κλείνετε την υπόθεση ΤΑΦΤΑΦ ή βάλτε δικαστές να χορηγούν δάνεια, τι είναι? Βεβαίως. Οι τραπεζίτες προειδοποιούν. Δήλωση. Δεν διαψεύστηκε, κύριε. Εντάξει τώρα, κύριε. Δεν διαψεύστηκε. Και είστε έμπειροι. Και εσείς πιστεύετε ότι τυχαία βγαίνει σήμερα αυτή τη δήλωση Προβόπουλου? Γιατί δεν μένουμε σε αυτά που δηλώνει? Ο Προβόπουλος δηλώνει την αλήθεια, ότι λεφτά δεν πρόκειται να δώσουν οι τράπεζες, αλλά εσείς συμπεριφέρεστε, λες και μέχρι σήμερα οι τράπεζες δίνουν λεφτά. Δηλαδή υπάρχει ρευστότητα σήμερα? Όχι, δεν είναι. Άρα λοιπόν τι λέμε, το αυτονόητο? Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα είναι το αυτονόητο. Θα μπαίνει στην δίπλα σας. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδόπουλος, από τον κύριο Παπαδόπουλο. Να φέρω ένα στοιχείο στο τραπέζι που νομίζω ίσως δεν είναι πολύ γνωστό. Η ρευστότητα που υπάρχει σήμερα στην αγορά έχει μειωθεί από την εποχή της ένταξης στην Ευρωζώνη σε επίπεδα της τάξης του 1 τέταρτο. Δηλαδή, εάν δεν κάνω λάθος τα νούμερα, γιατί δεν είναι απόλυτα γνωστά, της τάξης των 50 δις ήταν η ρευστότητα του κυκλοφορούντος ευρωνομίσματος όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη και τώρα έχει πέσει στα 20. Ποια 20, 10 είναι? Εγώ σας λέω με νούμερα που ξέρω γιατί δεν είναι γνωστά. Είναι 10 μαζί με αυτά που είναι στα τελευταία, κύριε Κασανέβα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχει στραγγιστεί τελείως η αγορά και εδώ ερχόμαστε στο επιχείρημα το αρχικό, ότι όσο στραγγίζεται η ρευστότητα από ευρώ, αδυνατεί αυτή η οικονομία να ανασάνει. Ναι. Το ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να κάνεις οικονομολόγος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα μέσα σε αυτή την πολιτική που η στρόφιγγα κλείνει συνέχεια και διαφεύγουν χρήματα στο εξωτερικό. Υπενθυμίζω ότι μόλις προχθές, αυτό πρέπει να το πω, κύριε Παυλόπουλο, είναι πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου. Είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ ή ο ειδικός γραμματέας. Ο κ. Σασινόπουλος. Μπράβο. Δήλωσε, αποκάλυψε και πέρασε τα ψηλά στη Βουλή ότι έχουν φύγει στα τρία τελευταία χρόνια 54 δις, από τα οποία τα 22 είναι μαύρα. Δηλαδή είμαστε μια χώρα τρύπια που φεύγει η ρευστότητα έξω και δεν έχετε τίποτα μέσα. Όταν λέει όμως ο κύριος Προβόπουλος, γιατί όλο αυτό συνδέεται με αυτό που έλεγε ο κύριος Καρούζος λίγο πριν, όταν λέει ο κύριος Προβόπουλος σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναζητήστε άλλο τρόπο χρηματοδότησης. Μόνο η έκθεση εθνικού νομίσματος ένα είναι λεπτό, αυτό. Ένα λεπτό, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Πριν πάμε σε αυτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ένα λεπτό. Τι μπορεί να είναι? Και να σου πω πώς θα μειώσουμε και το χρέος. Ένα λεπτό. Πώς θα το μειώσουμε. Αμέσως. Με το εθνικό νόμισμα. Θα μου επιτρέψετε ή όχι? Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει. Ανδρέα, μου λες τι μπορεί να είναι ο κύριος Προβόπουλος όταν λέει ότι οι τράπεζες δεν θα δώσουν τη ρευστότητα την οποία έχουν εξαγγείλει και υποσχεθεί στην αγορά. Όπως δεν δίνουν τώρα και καλά, λέει ο κύριος Τόμπας. Μα δεν δώσανε τα τελευταία τρία χρόνια τίποτα. Και λέει, αναζητήστε άλλο τρόπο χρηματοδότησης. Ναι. Άρα λοιπόν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 3, 5, 10, 15, 50 εργαζομένους και προσπαθούν να τους κρατήσουν και προσπαθούν να μείνουν ζωντανές, από πού θα χρηματοδοτηθούν?
Κοίτα, όντως υπάρχει ένα θέμα με αυτό που λέει ο κύριος Προβόπουλος. Ενδεχομένως ο ίδιος έχει τους δικούς του σχεδιασμούς. Όχι δική του, είναι από το Βερολίνο οι σχεδιασμοί. Έτσι. Και παίρνει εντολές. Μην ξεχνάτε. Μόνο από εκεί δεν διακόπτει κανέναν σας. Αφήστε το να κάνει το σχόλιο. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγο καιρό θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα ανανεωθεί και η θητεία του κυρίου Προβόπουλου. Θα αποφασίσει το Βερολίνο γι' αυτό. Κύριε Κατσανέβα, εντάξει. Πρέπει να είναι καλό παιδί. Πρέπει να είναι καλό παιδί. Εσείς κύριε Κατσανέβα, προς το παρόν, πρέπει να εξηγήσετε, αν γυρίσουμε στη Δραχμή, πόσα χρόνια. Τώρα ανοίγει θέμα Δραχμή. Μα μου λέει τώρα. Μα θέλω να απαντήσουμε σε αυτό. Έξι μήνες. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Έξι μήνες σας λέω. Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι πρέπει να δούμε ενδεχομένως και τον κύριο Προβόπουλο σε σχέση με το ότι επίκειται το θέμα της απόφασης για την ανανέωση της θητείας του. Ενδεχομένως λοιπόν να ασκεί και μια πίεση με αυτόν τον τρόπο. Η ουσία σε κάθε περίπτωση είναι ότι αυτό αντίκειται με αυτό που, που πρεσβεύει η κυβέρνηση. Η οποία τονίζει διαρκώς την ανάγκη ότι πρέπει να πέσει η ρευστότητα, να υπάρξει ρευστότητα. Και ότι γι' αυτό έγινε. Ακριβώς και μελοποίηση. Και μάλιστα εδώ τίθεται και ένα θέμα. Μήπως είναι εν όψη ο κίνδυνος μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης. Βέβαια, το δηλώσαν ήδη. Φυσικά. Γιατί αν αυτό υπάρχει, τότε τα πράγματα γίνονται σοβαρότερα. Άρα πώς θα επιβιώσουν, κύριε Καρούζε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να κρατήσουν με τα νύχια και με τα δόντια. Συμφωνώντας με τον κύριο Καψαμπέλη, θα προσέθετα το εξής. Ο κύριος Προβόπουλος αποφεύγει να πει αυτό που αποφεύγει να πει και η κυβέρνηση κλείνοντας δημόσιους οργανισμούς για τους ανθρώπους που θα απολυθούν. Δεν λέει απόλυση, λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν υποχρεωτικά εκτός εργασίας. Αυτή είναι η διατύπωση της εγκυκλίου του κ. Μητσοτάκη. Τα ίδια κάνει ο κ. Προβόπουλος, υποστηρίζοντας, γιατί δεν την έχουμε πει όλη τη δήλωσή του, έχει συνέχεια η δήλωσή του, ότι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες υπό το πρίσμα αυτό δεν μπορούν να επιβιάσουν, καλό είναι να κλείσουν. Μάλιστα. Το είπε. Σωστό. Άρα ολοκληρωμένη η δήλωσή του θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι βιώσιμη. Διαφορετικά. Και λέω εγώ τώρα, ποια αρχή φιλελεύθερης οικονομίας, στην οποία αναμφίβολα προσβεύει ο κ. Προβόπουλος, ποιο κράτος φιλελεύθερο της σύγχρονης Ευρώπης, ποιο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη, εκφράζει αυτή την στιγμή διατύπωση κατά της επιχειρηματικότητας. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο κορυφαίος τραπεζίτης της χώρας και να επαμπειλεί και μάλιστα, αυτό που είπε. Προσέξτε. Έπρεπε να έχουν υπάρξει ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Ο κύριος Προβόπουλος ξεχνάει είναι να από πει. Το μεσημέρι, με συγχωρείτε, θα πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ξεχνάει να πει ο κύριος Προβόπουλος ότι επί ημερών του και το προκατόχου του έγινε το όργιο στο ΤΑΦΤΑΦ. Όταν λοιπόν η ανώτατη ελεκτική αρχή της χώρας σε επίπεδο συστημικού τραπεζικού συστήματος, έχει τεράστια ευθύνη, γιατί μέχρι τώρα συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει σήμερα. Δηλαδή ότι ακόμα και σε επιχειρήσεις που δεν ήταν βιώσιμες έδινε φιδωλά, αφιδώς τα χρήματα, το ΤΑΦΤΑΦ που εποπτεύονταν ή πόσες άλλες τράπεζες θα βγουν από τον κύριο Προβόπουλο, εκεί δεν κάνει την αυτοκριτική του. Εδώ και θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Και γιατί τώρα αυτά λέγονται από τον κύριο Προβόπουλο, όταν όχι μόνο το ΤΑΦΤΑΦ, αλλά και συστημικές τράπεζες θα ελεγχθούν για την πολιτική να ενισχύουμε επιχειρήσεις οι οποίοι ήταν λίγο πριν το θάνατο με θάλασσο δάνειο αυτού του τύπου που έδινε και το ΤΑΦΤΑΦ. Είναι όλα ένα τρίγωνο που παίζουν. Δεν είναι από μόνος του που βγήκε να κάνει. Από αυτό που είπε ο Γιάννης Καρούζος, που είναι πολύ σημαντικό. Οι ευθύνες του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος είναι τεράστιες. Δεν έχει αναμειχθεί πουθενά ακόμα το όνομά του. Κάνει τα αδύνατα δυνατά, από ό,τι μαθαίνουμε, με νύχια και με δόντια να παραμείνει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Διότι θα βγει όλο το φάσμα αυτών των ενεργειών που έχει κάνει ο κ. Προβόπουλος με όλες τις τράπεζες. Δεν έχει κάνει καταρχάς κανέναν έλεγχο σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Λαβρεντιάδης μέσα. Ο κ. Προβόπουλος αύριο ετοιμάζεται, μαθαίνω, στη Βουλή να δώσει επιστολές που θα κάψουν τον κύριο Φιλιππίδη. Μάλιστα. Τον κύριο Φιλιππίδη θα τον κάψουν τώρα. Γιατί δεν τον κάψαν τότε. Δηλαδή έπρεπε να βγει η έκθεση στο Black Rock. Έπρεπε να γίνει, με συγχωρείς Κυριάκου, γιατί εδώ πέρα πρέπει να τα βάλουμε στη θέση τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το ταχυδρομικό ταμείο. Είναι τα θαλασσοδάνεια των τραπεζών, τα οποία θα βγουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Όλων των τραπεζών. Είναι πάρα πολλά θέματα του κ. Όλων των τραπεζών. Και έρχεται τώρα ο Προβόπουλος σαν το λαγό της κυβέρνησης να πει, παιδιά, μην περιμένετε δάνεια. Άρα, άμα δεν περιμένουν δάνεια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση. Άμα δεν περιμένουν δάνεια από τα λεφτά τα δικά μας. Αυτό που σου λέει η Αδριάννα. Μα δεν κάνει καλό. Λες το λαγό της κυβέρνησης. Όχι, δεν το ήρθε την κυβέρνηση. Δεν κάνει καλό, την αλήθεια. Ποιο είναι το όφελος που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όταν λέει κλείνω την κάνουλα. Καταρρύπτει την βασική δέσμευση για τα ανακεφαλαιοποίηση. Ακούστε με λίγα λόγια, κύριε Παυλόπουλε, σας το είπα πριν. Πρόκειται να γίνει. Το δίλημα του τραπεζικού συστήματος αυτή τη στιγμή είναι καθαρά εκβιαστικό. Εγώ είμαι ξεκάθαρος και γίνεται προκειμένου να σταματήσει η δικαιοσύνη να ψάχνει τον οχετό των θαλασσοδανείων,
που εκτός από τις κρατικές τράπεζες θα επεκταθεί και στις ιδιωτικές. Λέτε, και θα σας πω και κάτι άλλο. Δηλαδή ότι... σήμερα την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία, ποιοι τη διοικούν, δύο ονόματα. Προβόπουλος και Στουρνάρας. Στέλνουν μήνυμα οι τραπεζίτες. Βεβαίως, σταματήστε να ψάχνετε. Κόψτε το πανηγύρι. Τις διοικούν αυτοί ως υπάλληλοι ή ως οντότητες. Μια στιγμή, με συγχωρείτε. Τι διοικούν αυτοί. Σήμερα εντολές παίρνουν οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα δεν διοικούν ο προβόπουλος με τον Στουρνάρα. Είναι ξεκάθαρο. Όχι, το Βερολίνο. Το Λονδόκι, συμφωνώ. Το Βερολίνο μέσω αυτών των δύο. Ο Στουρνάρας και ο προβόπουλος που είναι οι δύο πιο αποτυχημένοι τραπεζίτες που περάσανε ποτέ από την Ελλάδα, διότι ήταν και οι δύο οι διοικητές που πτωχεύσανε την εμπορική τράπεζα την εποχή που όλες οι άλλες τράπεζες είχαν κερδοφορία δισεκατομμυρίων. Ούτε στην εποχή των παχαίων Αγελάδων δεν κατορθώσαν να βγάλουν πόλη σε θα ξεπερδευτούμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε. Δείτε τον λογαριασμό σας αλλιώς. Δείτε τον και ηλεκτρονικά. Με τη νέα υπηρεσία e-bill info από τη ΔΕΗ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας, να τους διαχειρίζεστε εύκολα και με ασφάλεια όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και να λαμβάνετε ειδοποίηση έκδοσης του νέου σας λογαριασμού. ΔΕΗ. Ενέργεια για κάθε άνθρωπο. Χρειάζεσαι γιατρό. 14-784. Ο νέος σου αριθμός για ραντεβού στον ΕΟΠΗ. Η GlobiLED φέρνει στο φως το ζήτημα της οικονομίας. Κάνει αντικατάσταση το φωτισμό της επιχείρησής σας με φωτιστικά LED και προσφέρει 100% χρηματοδότηση. Μηνιαία αποπληρωμή από το κέρδος εξοικονόμησης και 5 χρόνια εγγύηση. Δυνατότητα υλοποίησης έργων και μέσω ΕΣΠΑ. GlobiLED. Όλα στο φως. Σήμερα μαγειρεύουμε ριζάκι με την ποιότητα 3α. Γεμιστά με την πολύτικη συνταγή, τα αγαπημένα μου, θρεπτικά, υγιεινά και νόστιμα. Το καλό το φαγητό έχει πάντα 3α. Οι πιο χαμηλές τιμές προσγειώθηκαν στο Γαλαξία. Νες καφέ Classic 4,27. Αριέλ σκόνη κουτί ή υγρό με δώρο Mr. Proper 8,70. Όλα τα προϊόντα Libero μείον 50%. Όλες οι μεσαίες ταμπλέτες Finish μείον 50%. Και με αγορές 15 ευρώ και άνω σε προϊόντα Γαλαξίας, δώρο 5 προϊόντα Γαλαξίας. Ένα πακέτο μακαρόνια. Και ένα ρύζι. Και μία μπασάτα. Και ένα λάτι. Και ένα πακέτο χαρτοπετσέτες. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. Στον ιστορικό δρόμο της Ερμού, ένα όνομα με ιστορία γεύσεων, ο Σάβας, σας προσκαλεί να δοκιμάσετε μικρασιάτικες γεύσεις, αλλά και να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας σε ένα φανταστικό νεοκλασικό. Όταν η πύρα έχει διαδόχτους, η παράδοση συνεχίζεται. Σάβας, Ερμού 91. Ταξί Express όταν το θες. 2-10-99-43.000. Οδηγεί με εμπειρία και συνέπεια. Άνετη, γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση από ένα στόλο πολυτελών αυτοκινήτων. Ταξί Express. Και όταν το θες. 2-10-99-43.000. Ο πρωταγωνιστής της αντίστασης κατά την επταετία Ιπποκράτη Σαβούρας, πρόεδρος του ΚΕΑΝ, σας προσκαλεί στα γραφεία του Λεωφόρο Συγκρού 11 για να πάρετε δωρεάν το βιβλίο του Προδομένη Αντίσταση. Και σύντομα υπόσχεται αποκαλύψεις που θα συγκλονίσουν. Τρόφιμα, ποτά, παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Εξποτρόφ, η έκθεση εμπειρία για επισκέπτη και επαγγελματία. Εξποτρόφ, 24 έως 27 Ιανουαρίου, Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας, Ελληνικό. Μεγάλες εκπτώσεις στα Ανδρεάδης Home Stores. Χύτρα ταχύτητας Fest 7 λίτρων και δώρο πυρήμαχο αξίας 19,90 75 ευρώ. Πλαστική ψωμιέρα 9,90. Σύστημα καναπέ Max σε πολλά χρώματα 599 ευρώ και δώρο το Puff. Ανδρεάδης Home Stores. Ζήστε το σπίτι σας και στις εκπτώσεις. Μωρό μου, θα μου φτιάξεις σαντουιτσάκι. Θα τη φτιάξω ένα σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Θα πάθει πλάκα. Μιλάμε για άπεκτη γεύση. Και ελαφρύ, ναι. Πιο ελαφρύ δεν πάει. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Αφή καλέμη ηλεκτρονικά. Η άρτια αυτογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας δώσει λύσεις σχετικά με το τεχνικό σας πρόβλημα.
εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών συστημάτων, εγκαταστάσεις ψηφιακών συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτή καλέμη ηλεκτρονικά, Σοκράτους 11 στο Περιστέρι, τηλέφωνο 210-5773-301. 1151. Γιατροί κατοίκων. Όπου κι αν είστε, ερχόμαστε κοντά σας. Όλο το 24ωρο με ένα τηλεφώνημα. 1151. Γιατροί κατοίκων. Κέντρο Επίπλου Αποστόλου. Ιταλικό design. Σε δέρμα ή ύφασμα. Πολλά σχέδια, διαστάσεις και χρώματα. Επίπλα Αποστόλου. Ειδικές τιμές για όλους. www.apostolou.net 210-2586-640. Κυριακή πρωί, ανοιχτά. Στα δύσκολα, καλέστε 96-195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96-195. Λεό Extra 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 Large. Δικαίωμα στη μόδα. Ενδύματα για άνδρες με μεγάλα μεγέθη. Λεό Extra 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 Large. Εγάλεο Περιστέρι Κερατσίνη, Ηράκλειο Πίτης. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Παράγγειλε τώρα από τα καλύτερα delivery και βρες αποκλειστικές προσφορές μέχρι και 50%. eFood.gr. Delivery online σε ένα λεπτό. Στην Carglass γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η καλή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση. Οι παλιοί αεροκαθαριστήρες, ακόμα και σε ένα καινούριο παραπρίζ σαν αυτό που τοποθέτησα, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό, τώρα στην Carglass, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση παραπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αεροκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Μην τη χάσετε! Σκέφτο πως θα ήταν να μιλάς όσο θες, όχι μόνο προς τα θερά, αλλά και προς κινητά. Σε όποιο δίκτυο και αν βρίσκονται. Με επιπλέον κέρδος όταν έχεις και σύνδεση Vodafone. Τώρα έχεις ό,τι θες ακόμα πιο οικονομικά με Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Εγώ έγινε δίκιο. Επιστρέφουμε. Τώρα, πριν από λίγη ώρα είχαμε την απόφαση για τον κύριο Κοντομινά με την... με την εισήγηση να μην κριθεί προφυλακιστέως, να επικρατεί στο Δικαστικό Συμβούλιο με ψήφους 2-1 και την καταβολή εγγύησης, Αντώνη Μιλωνάκη. 5 εκατομμύρια. Είναι η μεγαλύτερη, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσό το οποίο έχουμε ακούσει τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Στα 5 εκατομμύρια. Ποτέ, ναι, στα δικαστικά χρονικά. Ναι. Οι πληροφορίες πάντως είναι ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία και στους δικαστές και, και στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν τρεις δικαστές, έτσι, και ένας εισαγγελέας. Οι τρεις δικαστές, συνήθως στο Δικαστικό Συμβούλιο, είναι πιο άνετες οι αποφάσεις, δηλαδή έρχονται κυρίως με 3-0. Τώρα βλέπουμε 2-1, άρα λοιπόν λίγο έλειψε ο κ. Κοντομινάς να βρεθεί με το ένα πόδι μέσα στη φυλακή. Βέβαια και τα χρήματα τα οποία δίνει είναι αρκετά, έτσι, 5 εκατομμύρια. Να εξηγήσουμε τι είναι τα 5 εκατομμύρια. Γιατί είναι 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια είναι αυτό. Όσο είναι και το άνοιγμα. Όσο είναι, όχι το άνοιγμα. Το άνοιγμα είναι 100 εκατομμύρια. Οι δόσεις που δεν έχουν εξυπηρετηθεί. Σωστό. Βέβαια δεν είναι αναλογικότητα η δεν πάει έτσι. Αλλά επειδή πιστεύω πάρα πολύ ότι η Πόπη Παπαδρέου, η εισαγγελέα η οποία έχει την υπόθεση, έχει δέσει πάρα πολύ καλά το θέμα με τον κύριο Κοντομινά. Και τον κύριο Φιλιππίδη, θα το δούμε εδώ στις επόμενες μέρες και τον κύριο Φιλιππίδη, γιατί τώρα πλέον πάνε όλα πάνω του. Και ο κύριος Κοντομινάς τα ρίξε πάνω του, και ο κύριος Στροβόπουλος τα ρίχνει πάνω του, και όλος ο κόσμος. Ο Φιλιππίδης έδωσε το δάνειο. Ο Φιλιππίδης έδωσε. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι συνηγορήσανε, άλλοι οι οποίοι υπογράψανε. Άλλοι οι οποίοι, ναι, εντάξει. Και, ο κύριος Κοντομινάς κατηγορείται για συνέργεια, νομίζω. Ναι. Γιατί. Θέλει να αποδειχθεί κατά πόσο. Ναι, θέλω να πω ότι. Πρέπει όλα αυτά να αποδειχθούν. Αλλά δυσκολεύτηκε όντως ο κ. Κοντομινάς και με τα 5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι τα 5 εκατομμύρια θα τα ξαναπάρει όταν θα τελεσυδικήσει η υπόθεση του μετά από. Όχι, δεν θα τα πάρει. Γιατί τι του είπανε, να πα να ρυθμίσει κιόλα. Δηλαδή δεν το είπανε. Να προχωρήσει τη ρύθμιση του. Αν λοιπόν πάει να ρυθμίσει, τα 5 θα πάρει να πιάσει και πει τα ποσά. Με συγχωρείτε δύο λεπτά. Για έναν επιχειρηματία του επίπεδου του οικονομικού επίπεδου του κ. Κοντομινά, το ζήτημα δεν είναι
στο ποσό αυτό καθ' αυτό, είτε στο αν θα προφυλακιζόταν ή όχι. Αυτή τη στιγμή, γιατί άκουσα και τις δηλώσεις των συνηγόρων, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Διότι βεβαίως, 60 σελίδες σου υπενθυμίζω, Ανδρέα. 60 σελίδες. Κρίνεται το ποσό. 60 σελίδες ήταν το πόρισμα. Δηλαδή και 10 εκατομμύρια που λέει ο λόγος να το βάζανε εγγύηση θα ήταν προτιμότερο. Αρκεί να μην. Αυτό πρέπει να πούμε ότι το δάνειο του κυρίου Κοντομινά. 60 σελίδες, κυρία, που ήταν το πόρισμα τη κυρία Παπανδρέου σήμερα. Που το παρέδωσε. Είναι το καλύτερο από ταμείο εξυπηρετούμενο. Μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή. Δηλαδή ο Γρυβαία κανονικά. Ο κύριο Γρυβαία καταζητείται. Δεν πρέπει ούτε να πετάξει πάνω από την Ελλάδα. Ναι, αλλά ο κύριος Γρυβέας έχει μικρότερο ποσό. Ναι, 18 εκατομμύρια είναι κακούργημα. Δεν παράγει. Ναι, όχι, θέλω ποσό. Να πω ότι το ποσό που πρέπει να επιστρέψει τρόπον στην Ελλάδα. 18 εκατομμύρια είναι λιγότερα. Συμφωνήμαστε, εγώ λέω άλλο πράγμα. Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ, πολύ πιο σκαστή η ιστορία. Είναι σκαστή γιατί τα διέθεσε, παρανόμως. Για να αγοράσει συμμετοχές δικές του εταιρείας. Κανείς εξ αυτών έχει πάει φυλακή μέχρι τώρα. Ε? Υπάρχει όχι. Καμία προφυλάκηση μέχρι τώρα. Ακόμα όχι. Γιατί μέχρι και τώρα... ο Μπάτσε και ο Βαρότσης ο υπάλληλος θα έχει τον εταιρείο. Όχι, είμαι προβληματισμένος στο εξής. Εγώ έχω συμφωνήσει και έχω μελετήσει πάρα πολύ και τις προτάσεις των εισαγγελέων και το πόρισμα όσο έχει συνταχθεί. Απλά θα πρέπει κάποιος να ξεκαθαρίσει κάποτε. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, ποια είναι τα όρια της παρανομίας και ποια είναι τα όρια της ανεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος απέναντι σε μια επιχειρηματικότητα. Γιατί είναι δυσδιάκριτη. Η οποία μπορεί να είναι και ρυψοκίνδυνη. Γιατί δηλαδή, είναι δυσδιάκριτη. Θέλω να πω, ας πούμε, είναι πολύ εύκολο πλέον μια μικρομεσαία επιχείρηση να φοβίζεται από την τράπεζα σε μια νέα δανειοδότηση. Και επίσης δεν είναι ξεκάθαρο ύστερα και από τις προηγούμένες δηλώσεις του Προβόπουλου. Ασφαλώς είναι άλλο. Όταν αλλά λέει ο εισαγγελέας ότι εδώ λέω, πέρα υπάρχουν τόσα λεφτά να και δεν έχουν καλυφθεί. Μα αυτό είπα ότι θα πρέπει ακριβώς. Ο άλλος κάνει το σπιτάκι του για 500 ευρώ και για 1000 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό. Ένα λεπτάκι. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα κορδάκι. Ασφαλώς και υπάρχει παρανομία και ασφαλώς τα πορίσματα είναι σοβαρά και είναι τεκμηριωμένα και η εμπιστημοσύνη της εισαγγελέως και του καθένος που ασχολήθηκε στην υπόθεση είναι πασιμφανώς και πρόδειλα δεδομένη. Όμως θα πρέπει, λέω, στο τέλος, στην εξέλιξη, δεν ξέρω πότε αυτή τη ιστορία, να βγει επίσημα ίσως η Τράπεζα της Ελλάδος, αν όχι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δώσει κανόνες λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Διότι πάρα πολλές τράπεζες. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις και την προηγούμενη εβδομάδα μικρομεσαίου επίπεδου, όπως των 10-15 εργαζομένων που αποτάνθηκαν σε τραπεζικά συστήματα, τα τραπεζικά συστήματα, δεν θέλω να πω ονόματα τραπεζών, απαντούν έτσι εσχρά και ανερυθρίαστρα. Εδώ έχει γίνει αυτό που έγινε, θα περιμένετε. Και αυτό υπάρχουν στοιχεία σε όποιον γραφεί να τα διαβάσουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν γίνεται. Το είπα τη Δευτέρα το πρωί. Γιατί τους βολεύει. Δεν γίνεται λοιπόν. Δεν γίνεται λοιπόν ούτε το κράτος των δικαστών να βοηθάει την ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο μιας δημοκρατίας. Οι δικαστές είναι να καταδικάζουν και να παραπέμπουν ανθρώπους παραβατικά. Παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους νόμους και αυτό κάνουν στην Ελλάδα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κράτος δικαστών, πρέπει να μιλάμε για αρχές δικαστικές. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν εκπομπές σαν την Παρούσα ή άλλες εκπομπές ή δελτία τύπου να δημιουργούν κανόνες οικονομίας παρά το επίσημο κράτος. Θα πρέπει αυτά να τα αναδείξει. Αλλά τι είναι αυτό τώρα που λες, όχι, δεν κατάλαβα. Ξαφνικά τώρα λες ότι η εκπομπή αυτή. Άλλο λέω. Ίσα ίσα. Δεν αρκεί αυτή η εκπομπή, θέλω να πω. Δεν αρκεί αυτή η εκπομπή. Δεν έχει καμία δουλειά η εκπομπή. Τώρα δεν θα πρέπει ξεκάθαρα να βγει όλο η πολιτεία αυτό, και να πει αυτοί είναι οι κανόνες, αυτά αυτό, είναι τα όρια. Αυτό όλο αυτό δεν θα χρειαζόταν καν να το αναπτύξετε εάν λειτουργούσαν οι κανόνες οι οποίοι ήδη υπάρχουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μα δεν λειτουργεί τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τους χαμηλούς δανειολήπτες και κατσανέβαν, δεν ξέρω, να πηγαίνουν να παίρνουν δάνεια και να τα βάζουν σε offshore. Δεν ξέρω επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δανειοδοτούνται τόσο εύκολα χωρίς να καλύπτουν τα δάνειά τους με εγγύησεις. Επίσης δεν ξέρω χαμηλούς δανειολήπτες να μην πληρώνουν τα δάνειά τους και οι τράπεζες να τους αφήνουν ανενόχλητες. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Έτσι, ποιος το έλεγξε? Το πολιτικό σύστημα το επέτρεψε. Ένα πολιτικό σύστημα υπό την αιγίδα της Ευρωζώνης. Ποτέ θα επιμείνω. Δεν γινόταν από το 2000 και μετά. Η Αγροτική Τράπεζα ήταν στην Ευρωζώνη που έκανε τα παιχνίδια. Όλα αυτά τα εγκληματικά δάνεια
Όλα αυτά τα εγκληματικά δάνεια έχουν συναρθεί μετά το 2000. Και ξέρετε γιατί. Γιατί υπήρχε η πρακτική, η τραπεζική πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδηγίες, οι κανόνες, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επέτρεπε το πάρτι της διαπλοκής και της διαφθοράς. Δεν συγχωρείτε. Και βέβαια ήρθανε τα λουλούδια. Τα λουλούδια αυτά, οι συγκεκριμένοι, ο Προβόπουλος, ο Στουρνάρας, ο Σιμίτης, ο κύριος Σιμίτης, που είναι εντολοδόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όλοι αυτοί οι κύριοι από το 2000 μέχρι σήμερα επέτρεψαν ένα απάρτι ασυδοσίας το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Πάντοτε υπήρχε διαφθορά. Η Ευρωζώνη, οι κανόνες της Ευρωζώνης. Κύριε Κατσανέβα, μην φωνάζετε καταρχάς. Και του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Μην φωνάζετε καταρχάς. Δεύτερον, το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης δεν έγινε επί ευρώ. Και το χρηματιστηριακό κεφαλαίου έγινε επί ευρώ. Περί αστειότητας δηλαδή. Αστειότητα είναι το σκάνδαλο. Εξαιρετικό ενδιαφέρον πέραν του. Ένα σκάνδαλο. Για όνομα του κάθε δεκαετία. Τα τι θα πει και ο κύριος Φιλιππίδης όταν έρθει στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον και το πολιτικό σκέλος και τα όσα ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Τσίπρα στην ομιλία του, ο οποίος αφού μίλησε βέβαια για την επανακρατικοποίηση των τραπεζών την οποία έχουμε ξανακούσει, άσκησε και μια δρυμία κριτική σε αυτούς τους χειρισμούς και είπε ότι όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες και το πώς χορηγήθηκαν τα δάνεια όχι μόνο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και από άλλες συστημικές τράπεζες θα εξεταστούν. Δεν προσδιορίσαν αν πρόκειται να κάνει πρόταση για εξεταστική επιτροπή ή οτιδήποτε. Είπε όμως ότι όλα αυτά και ιδιαίτερα τα δάνεια που δόθηκαν αφιδώς. Για τα δάνεια είπε. Για τα δάνεια. Και καλώς το είπε. Λοιπόν. Ορθώς το είπε. Δεν είπε να βγούμε από το ευρώ, κύριε Κατσαρέα. Ο κύριο Τσίπρα είπε να μην βγούμε από το ευρώ. Δηλαδή, κακός αυτό. Την είδε διαφορά, την είδε τη διαφορά για την διαπλοκή. Ο κύριο Τσίπρα λέει καλώς και πάλι. Γιατί δεν μπορεί εσά να λέει ένα σωστό και ένα λάθος. Εσείς λέτε μερικά σωστά. Εσείς λέτε μερικά σωστά και μισά λάθος. Παρακαλώ. Δεν τρελαίνουμε. Πάμε στου θεατέ. Περιμένουμε. Τρελαίνονται αυτοί που δεν καταλαβαίνουν. Ο κύριο Αναγνωστόπουλο πρώτο, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των χρημάτων που έχουν χαθεί και που έχουν από τις μοίρες και τα λοιπά. Δεν έχει επιστραφεί μέχρι στιγμής τίποτα. Από κανέναν. Επιστρέφονται κάποια εκατομμύρια. Για παράδειγμα, από τον Κάντα ναι, έχουν επιστρέψει. Και πιστεύετε ότι και τα λεφτά που έχει... Και από τον Καμάρι, πώς το λέω, Καμάρις, ναι. Ναι, πιστεύετε ότι ο Κάντας, από τον Κάντα, όπως και αμφισβητεί ήταν τα ποσά τα οποία έχει λάβει μόνο 16-17 εκατομμύρια που λέει. Αυτά άρα, λοιπόν, είναι πολύ, πρέπει να είναι πολλά περισσότερα. Και επιστρέφει μόνο τα 7-8. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω μία πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή σχηματίζεται μία Ευρώπη η οποία μοιάζει με τη Σοβιετική Ένωση ή με την Γιουγκοσλαβία. Είμαι μεγάλος, εγώ δεν θα προλάβω να το ζήσω, αλλά φοβάμαι ότι μετά από 30 χρόνια, 40, θα γίνει ένας πόλεμος και θα διαλυθεί αυτή η Ευρώπη, θα διαλυθεί όπως η Ρωσία, όπως η Σοβιετική Ένωση δηλαδή, και όπως και η Γιουγκοσλαβία. Μπορεί να προλάβετε να το ζήσετε και χωρίς πόλεμο. Μπα. Τη διάλυση. Αυτό θα γίνει. Είναι προγραμματισμός αυτός των βιομηχανιών όπλων και των εμπόρων όπλων. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θα το ζήσω γιατί είμαι 67 ετών και φοβάμαι. Δεν θα το ζήσω αυτό. Και στη συνέχεια, αν θέλετε, μπορώ να προβλέψω κάτι όσον αφορά τον κύριο Κατσανέβα. Το 1967 οι συναλλαγές με το εξωτερικό γίνονταν μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος με δραχμούλες. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να γίνει και σήμερα. Δραχμές μας, τη δραχμή μας, το νόμισμά μας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, από την Τράπεζα της Ελλάδος θα αγοράζουμε. Συνάλλαγμα, να κάνουμε τις εισαγωγές μας, όσες αυτές είναι απαραίτητες. Αυτές δεν μας λείπουν ούτε οι Mercedes, ούτε τα πολυτελή, οτιδήποτε πολυτελές. Πετρέλαιο για να περάσουμε 3 μήνες και 6 μήνες, όπως λέει ο Κατσανέβας, υπάρχει. Αυτό το οποίο και παραπάνω. Παρακαλώ. Κάνουμε εξαγωγή πετρελαίου, πρέπει να σας πω. Καυσίμων, μάλλον. Υποπροϊόντων του πετρελαίου. Υποπροϊόντων. Ναι. Όλα τα είναι παραμύθια ότι δεν θα έχουμε να φάμε. Εισαγόμενα. Παραμύθια ότι δεν έχουμε καύσιμα. Παραμύθια ότι δεν έχουμε φάρμακα. Όλα αυτά είναι τρομοκρατικά. Και μπράβο σας, κύριε Σταθμό. Το 67, το 64, το 66, το 70, το 74, το 77. Κάναμε εισαγωγές και η τράπεζα μας κρατούσε περιθώριο. Περιθώρια. Κάναμε εισαγωγές 1.000 ευρώ. 1.000 δολάρια τότε. Αφήναμε και ένα περιθώριο στην Τράπεζα της Ελλάδας για να κινηθεί το κράτος 20-30%.
Τη διαφορά, κύριε, ότι σήμερα δεν είμαστε σε 1967, αυτό δεν έχετε καταλάβει. Ότι ο κόσμος πάει μπροστά. Δεν αποτελεί παράδειγμα ούτε το 1967. Αφήστε τα, κύριε Τρόπα. Εσείς πάτε πολύ πίσω. Εσείς πάτε πολύ πίσω. Εσείς πάτε πίσω. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Κύριε Τόμπρα, έχετε την εντύπωση ότι εσείς σήμερα είστε μπροστά. Μην τρελαθούμε τώρα. Μπροστά δεν είστε. Ευχαριστώ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Μπροστά. Με παραδείγματα εσείς. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Παρακαλώ, πάμε στην κυρία Γρίβα. Καλησπέρα. Είσαστε συστημικός, κύριε Τόμπρα. Πάμε στην κυρία Γρίβα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε, παρακαλώ πολύ. Κύριε, παρακαλώ πάρα πολύ. Δώσατε συστημικό. Κύριε, παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Υπηρέτη του πότε υπήρξα υπηρέτη. Μα πρέπει να το πω τέταρτη φορά. Δεν καταλαβαίνω. Μα να με εγκαλεί ο κύριος. Πάμε στην κυρία Γρήβα, παρακαλώ. Είπατε συστημικό. Παρακαλώ πολύ. Μα για όνομα του Θεού. Εσεί είστε υπηρέτη μια ανοησία. Κυρία Γρήβα, καλησπέρα. Ναι. Χαμηλώστε την τηλεόραση, παρακαλώ πολύ. Ναι, κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Η κυρία Γρήβα είμαι. Ναι, χαμηλώστε την τηλεόραση, κυρία Γρήβα. Δεν ήθελα να κάνουμε επισήμαση. Χαμηλώστε την τηλεόραση, παρακαλώ. Ναι. Όλοι αυτοί οι τρομοκράτες, οι οποίοι μας κυβερνούν μέχρι και σήμερα, και οι προγενέστεροι ακόμη, όλοι αυτοί πρέπει να πάνε για εσχάτη προδοσία μέσα. Πιστεύω. Κυρία Γρήβα, χαμηλώστε την τηλεόραση σας, παρακαλώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι τρομοκράτες, οι οποίοι μας κυβερνούν, και οι προγενέστεροι ακόμη, θα πρέπει να μπουν μέσα για εσχάτη προδοσία. Και είναι σαφέστατο ότι η κυβέρνηση παρεβαίνει και στη δικαιοσύνη. Ας πάρουμε παράδειγμα τον κύριο Δραγκάκη. Ομολόγησε ότι πριν από 10 χρόνια ότι ήξερε τι συμβαίνει. Και ακόμη δεν τον έχει καλέσει καν η δικαιοσύνη. Για μένα η δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου ανεξάρτητη. Είναι υπέρ όλων αυτών και κατά εμού. Λοιπόν, εγώ έχω καταθέσει τα χαρτιά μου για σύνταξη ανεπηρίας. Έχω βγει πριν από 3,5 χρόνια με 65%, δεν πήρα τίποτε, διότι είχε βγει ο νόμος αυτό με τις μαϊμούς συντάξεις. Έκανα ξανά από την αρχή τα χαρτιά μου, ξαναβγαίνω πέρσι τον Μάρτιο μήνα με 75% και ακόμη δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ υποφέρω εγώ και η οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γρήβα. Πάμε στον κύριο Δημακόπουλο, παρακαλώ. Δημακ, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ο κύριος Δημακόπουλος είμαι, κύριε. Ναι, καλησπέρα. Κύριε, σας έβλεπα στο κιόσκι στο Λαγονί στα καλοκαίρια. Δύο χρόνια δεν σας βλέπω. Λοιπόν, εντάχει, θα είμαι σύντομος. Ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι μας ενοχλεί η εθαλομύχλη που και με τα ξύλα στο τζάκι και στη σόπα. Η φορολογική εθαλομύχλη δεν μας κάνει κακό. Εγώ το Σάββατο έκλεισα τα 76 εσίως. Είμαι συνταξιούχος 16 χρόνια, 30 χρόνια ΤΕΒΕ, 9.000 ένσημα και 2.500 από το ΙΚΑ. Μετά από 16 χρόνια παίρνω 740 ευρώ. Όπως τα παίρνω την 31 του μήνα που τα βάζω το ΤΕΒΕ μετά τις 6, την άλλη μέρα δεν μου έχει μείνει σέντ στην τσέπη. Γιατί δεν προλαβαίνουμε λογαριασμούς χαράτσια και προσπαθούμε 5 ευρώ, 10 ευρώ να πάρουμε κάτι για να φάμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πριν με τη δραχμή σας έμενε τίποτα? Με τη δραχμή. Πώς ζούσατε τότε? Κύριε, δεν ήταν συνταξιούχος τότε. Όχι, όχι, ως εργαζόμενο. Δεν είναι συγκρίσιμο. Ναι, ναι. Όχι, 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 να μου πείτε. Ζούσατε καλύτερα ή όχι? Μα σας παρακαλώ, μια ερώτηση θέλω να του κάνω. Σαφώς και ζούσε, όλοι μας ζούσε. Αφήστε να απαντήσετε. Εγώ θέλω, κύριε Κατσανέβα, παράκληση. Θέλω να είμαι σύντομος γιατί περιμένει κι άλλος κόσμος. Σας παρακαλώ. Άνα, γεια σου. Εσείς ανήκατε στην οικογένεια τόσα χρόνια, δεν τα βλέπατε? Να έχετε κάνει αυτή την κίνηση που κάνετε τώρα? Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κάτι άλλο. Σε όλα τα κανάλια, όταν καλάτε καλεσμένους να πούν τη γνώμη τους, όλοι μαζί φωνάζουν. Είναι που λέμε εμείς οι ηλικίες, η χαύρα των Ιουδαίων δεν καταλαβαίνουμε κανέναν. Ναύτης, δεν μπορούν να έχουν μια σειρά. Να εδώ, κύριε Μιχάλη μου, γνώμη να τους μου βάλει σε μια τάξη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Δήμο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα πολύ απλά. Εμείς μπήκαμε στο κοινό νόμισμα το 2002.
μετά από 5-6 χρόνια μιας εντελώς πλασματικής έτσι ευδαιμονίας μέσω καρτών και δανείων, φτάσαμε το έτος 2008 που είναι το έτος έναρξης της ύφεσης της οικονομίας. Και τώρα είμαστε 5 χρόνια περίπου μετά το 2008 που συνεχίζεται αυτή η ύφεση. Άρα λοιπόν σαν χώρα, δυστυχώς είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δεν σηκώνουμε αυτό το νόμισμα, το ευρώ. Είναι βαρύ για μας. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Βέβαια, δεν θα προτείνω βέβαια να πάμε στη δραχμή, αλλά μπορεί να υπάρχουν και ενδιάμεση τρόποι, όπως μια συντεταγμένη αποχώρηση, η οποία θα είναι συμφωνημένη μεταξύ ημών και των ξένων, ούτως ώστε οι κραδασμοί από μια τέτοια μετάβαση να είναι μικρότεροι. Συνεχίζω και θα τελειώσω λέγοντας για την δικαιοσύνη τώρα, δεύτερη παρατήρηση. Η δικαιοσύνη τώρα κινείται σε ένα βαθμό. Γιατί πιστεύω ότι πριν ήταν φημωμένη ή διαπλεκόμενη. Τώρα φαίνεται ότι μάλλον ήρθε κάποια εντολή απ' έξω και γι' αυτό άρχιζαν να βγαίνουν αυτά τώρα όλα σοριδών. Τώρα τελειώνω πραγματικά λέγοντας όσον αφορά τον Προβόπουλο, ο οποίος είπε ότι δεν θα δώσουμε χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να ξέρω ποιος κυβερνάει, ποιος είναι μάλλον αυτός ο οποίος κανονίζει τους κανόνες της οικονομίας της τραπεζικής. Ο Προβόπουλος, ο Στουρνάρας ή ο Πρωθυπουργός. Γιατί αν ο Προβόπουλος είναι αυτός που κανονίζει, τότε θα πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση και να του πει τι είναι αυτά που λες. Δεν μπορεί. Αν όμως συμφωνεί, γι' αυτό δεν παρεβαίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Σας έχω πάρει πάρα πολύ φορές τηλέφωνο και γι' αυτό σας είπα όσα περισσότερα μπορούσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό βράδυ να έχετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ψάχνεις γιατρό? 14-784. Ο νέος σου αριθμός για ραντεβού στον ΕΟΠΗ. Ταξιπλών. Το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέος ή κλήσεις. Ταξιπλών. Πιο πολύ από ταξί. Σκέψου πώς θα ήταν να έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές στην ψυχαγωγία σου. Να εξοικονομείς χρόνο και χρήμα κάνοντας τις συναλλαγές σου από όπου και αν βρίσκεσαι. Τώρα έχεις ό,τι θες ακόμα πιο οικονομικά με Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Με έως και 70% η Ραβένα σχίζει στις εκτόσεις και με 24 άτοκες σχίζει και στις δόσεις. Ραβένα, στα πλακάκια και είδη γηινής νούμερο 1. Τώρα κάθε Σάββατο δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. Υπάρχει μια εταιρεία που συνεχώς αναπτύσσεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Modavood. Για κάθε ξυλίνη κατασκευή, για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο, τώρα υπάρχει η Modavood. Ολοκληρωμένες συνθέσεις σε μια μοναδική γκάμα 100 και πλέον χρωμάτων που αγγίζουν την τελειότητα. Και ακόμα Modavood για είδη κουζίνας, εργαλεία και υλικά επιπλοποίησης. Modavood. Γρήγορα, οικονομικά, δημιουργικά. Τρόφιμα, ποτά, παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. ExpoTrof, η έκθεση εμπειρία για επισκέπτη και επαγγελματία. Ελάτε να μαγειρέψουμε Ελλάδα με το Σεφ Λαζάρου. ExpoTrof, 24 έως 27 Ιανουαρίου, Ολυμπιακό Κέντρο Ξηβασκίας, Ελληνικό. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Αγορά χρυσού, Ριχάρδος. Τα ενεχειροδανειστήρια Ριχάρδος αγοράζουν τα κοσμήματά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ριχάρδος, νόμιμη και εγγυημένη συναλλαγή. Ελάτε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πατησίων 32. Εκεί υπάρχουν ειδικοί εκτιμητές να σας δώσουμε μια πολύ καλή τιμή σε επώνυμα ρολόγια, σε διαμάντια από μικρά μέχρι πολύ μεγάλα, σε χρυσαφικά, σε ασημένια σκεύη και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά, ίσως και 100% από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Για τη Θεσσαλονίκη σας περιμένουμε στην οδό Εγνατίας 4, για την Πάτρα
στην οδό Πατρέως 46-50, στην όμορφη Λάρισα στην οδό Παπαναστασίου 33, στον Πειραιά στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 18 και πολλά άλλα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Ριχάρδος, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Αθήνα και επαρχία. Είναι χειροδανιστήριον για πώληση σαν κόσμημα και όχι μόνο σαν χρυσό. Τηλέφωνο 215-51-08-500. Μπίστης μεταφορική. Πάρτε μόνο τα προσωπικά σας και αφήστε σε εμάς όλα τα άλλα. Μπίστης μεταφορική. Σας φροντίζουμε. Ο επιθεωρητής Ρέστα βρήκε μια προσφορά μεγάλων διαστάσεων στην Κρέστα. Γρανιτοπλακάκια πρώτης διαλογής σε μεγάλες διαστάσεις από 8,90 ευρώ μόνο. Κρέστα. Προσφορές που δίνουν Ρέστα. Χαϊδάρι, γλυκά νερά με νίδι, Άλυμος Θεσσαλονίκη. Στα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Παράγγειλε τώρα από τα καλύτερα delivery και βρες αποκλειστικές προσφορές μέχρι και 50%. eFood.gr. Delivery online σε ένα λεπτό. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Αν είσαι άντρας, έλα με 50 ευρώ και πάρε πακέτο. Παντελόνι φόρμας φούτερ, μπλούζα κολεγίου φούτερ, παντελόνι τζιν, πουκάμισο καρό, τρία ζευγάρια κάλτσες και δώρο, μία μπλούζα με κουκούλα. Όλα στα μέτρα σας, όλα με 50 ευρώ. Καταστήματα extra large. Περιστέρι, Καλλιθέα. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις σκουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή, πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή, πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή, πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή, παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ηλιοακμή, πρωταγωνιστής στους ηλιακούς όλων των εποχών. Τέτοια φοβερή. Επιστρέφουμε. Τώρα πάμε στην Ανδριάννα Ζαρακέλη, διότι φαίνεται ότι η κρίση έχει φέρει η Ανδριάννα το φρούτο της Λατινικής Αμερικής και στην Ελλάδα. Μιλώ για τις απαγωγές ή τις απόπειρες απαγωγών επιχειρηματιών. Πρόσφατα είχαμε την απόπειρα απαγωγής του νεαρού αφοπλιστή του Κίκου Μαρτίνου, ο οποίος επέδειξε, θυμόμαστε όλοι, περισσή γενναιότητα και απεγκλωβίστηκε και έσωσε τον εαυτό του. Σήμερα φαίνεται ότι ο κύριος Καραμολέγκος, ο κύριος Μανώλης Καραμολέγκος, ήταν εκείνος που έπεισε τους απαγωγείς του να τον αφήσουν ελεύθερο, να τον απελευθερώσουν, και μάλιστα πήγε συνοδεία μαζί με τον έναν εκ των απαγωγέων στο αστυνομικό τμήμα. Λέγοντας, το παιδί έχει κάνει ένα λάθος, το έχει μετανιώσει. Είναι αυτός που ψάχνεται. Τον σταμάτησαν στο αστυνομικό τμήμα, τον ρώτησαν ποιος είναι και είπε: έχετε ακούσει για μια απαγωγή που έχει γίνει? Εγώ είμαι αυτός. Είμαι αυτός που ψάχνετε. Είμαι αυτός που ψάχνετε, λοιπόν. Νομίζω, αν μη τι άλλο, έχει περίσσει ο θάρρος ο κύριος Καραμολέγκος. Ευτυχής κατάληξη και πάρα πολύ. Είναι και το ταξί αυτό με το οποίο τον περιέφεραν τον κύριο Καραμολέγκο. Α, είναι το ταξί. Είναι ο δεύτερος συλληφθής, αν δεν απατώ, βρέθηκε σε ένα ταξί. Τώρα, πρόκειται για ένα 37χρονο, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν στην επιχείρηση του κύριου Καραμολέγκου. Και ήξερε και για το δάνειο. Το δάνειο ήταν. Είχε συνάψει ένα ομολογιακό δάνειο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο δεν ήταν και το ποσό που του ζητούσαν. 2 εκατομμύρια λεπτά. Θα του ζητούσαν, μάλιστα. Τώρα, θα το αφήναν για κανένα ψηλό. Νομίζω, αν μη τι άλλο, ότι και στην περίπτωση του Κίκου Μαρτίνου που ανέφερε νωρίτερα και σε αυτήν την περίπτωση, αν μη τι άλλο,
Και αυτό είναι το ζητούμενο, υπάρχει ευτυχή κατάληξη. Λένε πάντω ότι ο κύριο Καραμαλή. Είναι πρωτοφανέ πάντω. Ανδρέα, νομίζω. Να εμπνευστεί αυτό που λε ακριβώ. Για να έχω και το κεφάλι του Ανδρέα ολόκληρο. Ωραία, εντάξει είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Λένε λοιπόν ότι ο κύριο Καραμολέγκος αναζητεί τον εμπνευστή τη απαγωγή στο ευρύτερο επαγγελματικό επιχειρηματικό περιβάλλον του. Κάποιος από το οποίο γνώριζε ότι είχε πάρει αυτό το δάνειο, απλώς εργαζόμενος πολύ πιθανότερο να μην το γνώριζε και έβαλε μπροστά την ιστορία, γιατί λένε ότι έπεισε τον απαγωγέα, έναν εκ των απαγωγέων, ο οποίος ήταν Μολδαβός νομίζω στην υπηκότητα, ναι, ότι είχε αναλάβει να τον φρουρεί, ότι κοίταξε να δεις αν σε πιάσουν η ποινή θα είναι τεράστια, δεν θα γλιτώσεις, υπάρχει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και λοιπά και λοιπά, και εκεί κάπως άρχισε ο άλλος να φοβάται. Τον έπιασε να... στο φιλότιμο. Στο φόβο, θα έλεγα. Στο φόβο. Στο φόβο, ότι δεν γλιτώνεται, και τα ξαναδείς καλύτερα. Τώρα, να πάμε να παραδοθεί. Και να συλληφθεί, που θα συλληφθεί, δεν θα έχει μεγάλη ποινή. Διότι... Γιατί δεν τελικά έχει... ήταν απόπειρα. Είναι απόπειρα. Ήταν απόπειρα, δεν πήγε ένα καλό λόγο. Αλλά τώρα εδώ η ουσία είναι ότι αν ισχύει αυτό το σενάριο, ότι κάποιο εκ των συνεργατών του κυρίου Καραμολέγκου που γνώριζε ότι υπήρχε το δάνειο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν νομίζω, έτσι γίνονται. Ναι, αλλά αυτό που είπε ο Άκης Έλληνες ως εγκέφαλοι της ότι η κρίση. Και μέσα από την τράπεζα. Και μέσα από την τράπεζα λέτε εσείς. Άκουσα να δεις, εγώ αυτά τα έχω ζήσει στην Ιταλία. Γιατί έχω ζήσει 20 χρόνια στην Ιταλία και σε πληροφορώ ότι τη δεκαετία του 80 μέχρι και τα μέσα του 90. Η μεγαλύτερη μόδα σε επίπεδο εγκληματικότητα ήταν οι απαγωγές. Καλά, μιλάμε για μαφία εκεί πέρα. Ναι. Δεν άκουσε να δει. Άλλο η μαφία. Μην όχι, το όχι, αυτό που λέει ο κ. Καμόρα. Άλλο η Καμόρα, άλλο η οργάνωση από την Καλάμπρια που έκανε τις απαγωγές και μάλιστα την απονομάζαν τότε ανώνυμα σεκουέστρη, δηλαδή ανώνυμα εταιρεία απαγωγών. Τις είχαν βγάλει αυτό το παρατσούκλι. Γιατί τώρα... αυτό είναι το. Αυτό άκουσε να σε αυτό η κρίση. Φέρνει αυτό. Ακριβώς. Στην Ιταλία υπήρχε το φαινόμενο. Το πρώτο πράγμα που κάνει η κρίση προσφέρει δωρεάν στρατολόγηση στο οργανωμένο έγκλημα. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν σήμερα, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν το παιδί τους να το ταΐσουν. Αύριο το πρωί κάποιος σου πει 10 μήνες άνεργος και απλήρωτος, πάρε μια σακούλα και πήγαινε έρθει από εδώ εκεί. Εσύ θα ρωτήσεις αν η σακούλα έχει μέσα κοκαίνη ή μπισκότα όταν έχει το παιδί σου να φάει 6 και 7 μήνες και αν είσαι νηστικός και άνεργος. Θα ρωτήσεις, θα ρωτήσεις. Αυτό είναι η κρίση. Τροφοδοτείς οργανωμένο έγκλημα. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι καταρχήν είναι και μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας ανεξαρτήτως της σχέσης που είχε ο επιχειρηματίας, που ήταν πανέξιμος και είναι πανέξιμος άνθρωπος, και η σύλληψη του δεύτερου συνεργού, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα θετικό για τις ιδιωτικές αρχές. Και θα συμφωνήσω με τον συνομιλητή μου, τον κύριο Τόμπρα. Εντάξει, πάντως ο επιχειρηματίας απεγκλωβίστηκε. Ναι, μάλλον... Εντάξει, πήγε το μόνο του κρυφό. Στον πήγε στο πιάτο τον κύριο. Χαρικολογούμε με τον άνθρωπο από τη χαρά μας ότι σώθηκε. Ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να πω αυτό που είπε ο Άκης. Δηλαδή, φαντάζομαι τη σκηνή λίγο απόσπαστα ταινία Φελίνη. Γεια σας, ο κύριος που ακολουθεί με τις χειροπονδίδες και τον Τόμπρα είναι αυτός που ψάχνεται και που με έχει απαγάγει. Δηλαδή, είναι λίγο σουρεάλ. Αλλά παρόλα αυτά. Έκανε ένα λάθος και μετά νιώσε. Δυστυχώς αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντόμπρα, ότι ζούμε στη διαδικασία που θα δούμε πολλά τέτοια φαινόμενα, έτσι, παιδιά. Και σε πολύ πιο απλά ποσοστά αμοιβής, ήδη τα 2 εκατομμύρια είναι πολύ πιο λίγα από την προηγούμενη προσπάθεια του Μαρτίνου. Αύριο θα είναι 100.000, μεθαύριο θα είναι 50.000. Δεν ξέρω, τα πράγματα έχουν αγρύψει εξαιρετικά. Πάντως η αστυνομία από το πρωί ήταν σε γρήγορση και έλεγε ότι οι όποιες πληροφορίες ήταν τα σφράγια στο μυστικό. Ναι, με ναι, τον κίνδυνο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή του επιχειρηματία. Υπήρξε παρέμβαση σε ένα λάθος. Το μεγάλο πρόβλημα όμως. Ζήτησαν να μην μεταδώσουμε στοιχεία της υπόθεσης και το πράξαμε όλοι και καλά κάναμε. Κατά την άποψή μου όμως δεν είναι το θέμα ούτε η αστυνομία ούτε τι έκανε ο επιχειρηματίας, τίποτα. Ότι έχουμε γίνει Λατινική Αμερική. Σωστό. Απαγωγές, εκβιασμούς, φόνους, και θα εντείνεται εδώ το φαινόμενο. Κλοπές. Αυτό είναι σε ημερήσια διάταξη. Αυτή είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης. Του μνημονίου και του success story. Αυτά φταίει για όλα ο ελληνικός λαός. Ερωτηματικό μεγάλο. Ή φταίνε αυτοί οι πανάθλοι που μας έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια. Μια στιγμή. Φτάσαμε σήμερα. Υπάρχει και ένας παράγοντας των τελευταίων χρόνων. Είναι τα ανοιχτά σύνορα και η εισαγωγή πολλών παράνομων μεταναστών. Μέσα στους οποίους βεβαίως έρχονται και ορδές εγκληματιών. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, κύριε Τόμπρα, αλλά δυστυχώς αυτό βεβαίως ευνοεί ευρωζώνη αυτή την κατάσταση. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται λιγάκι κωμικό και πρέπει να σας πω ότι με το εθνικό νόμισμα θα λυθεί το πρόβλημα και αυτό αυτόματα. Και των απαγωγών. Βεβαίως, όχι των απαγωγών. Των λαθρομεταναστών. Μα τι λέτε τώρα. Των λαθρομεταναστών. Το νόμισμα
θεραπεύει πάσα νόσων και. Το Δουβλίνο δεν είναι θέμα ευρωζώνη. Γιατί. Τώρα με συγχωρείτε πολύ. Για να. Επειδή. Να μην σα απαντήσω. Επειδή τελειώνουμε. Το τελευταίο σα αφορά. Για να ελαφρύνουμε την. Σα αφορά και ισχυρότερα. Σα το είπα για εσά. Έκαλα. Απλά δεν το εκλάβατε. Κύριε, δεν υπάρχει λόγο ανταλλαγή. Θέλετε να σα πω πώ. Έξω βρέκει. Αν πάμε στο εθνικό νόμισμα θα σταματήσει. Θέλετε να σα πω πώ. Γιατί εδώ είναι θέμα. Θέλετε να σα πω πώ. Θέλω να πάμε να δούμε. Θα μπορούν να στείλουν χρήματα στο εξωτερικό. Ναι. Είναι απλό. Θέλω να πάμε να δούμε. Είναι πολύ απλό. Με το εθνικό τι θα τα στείλουν. Αν τώρα δραχμές. Τους πάγανε καθαριστικό στην εφορία θα μπορέσουν να τα στείλουν. Μα τι λέτε τώρα. Δεν θα υπήρχαν έλεγχοι. Με το ευρώ στέλνει όποιος θέλει ό,τι θέλει. Κάνετε λάθος. Ο Αλλολαμπός αν πήγαινε στην Western Union καλά. Και του ζητάγανε καθαριστικό εφορίας για να στείλει λεφτά. Δεν θα μπορεί να στείλει από την Western Union. Δεν φταίει το ευρώ. Με συγχωρείτε κύριε, αλλά είναι. Ποιος δίνει αυτές τις εντολές. Είναι μακριά από την πραγματικότητα της πολιτικής και η αντιπαράθεση που έχετε. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Βουλή, γιατί είχαμε έναν οξύτατο διάλογο. Ένα οξύτατο επεισόδιο μεταξύ του κυρίου Κασιδιάρη και του κυρίου Δεβελέγκα που προείδρευε εκείνη την ώρα. Είναι ένα παράνομο νομοσχέδιο, όπως παράνομα και αν θέλει ελληνικά, είναι όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνετε. Και αυτό είναι ο λόγος που μας αποκλείεται. Και αυτό η άθλια αντιπολίτευση της δίθεν αριστεράς δεν λέει λέξη. Ότι εδώ υπηρετούν όλοι ένα σχέδιο για να περνούν τα παράνομα μέτρα του μνημονίου. Αυτά για τα οποία χαζογελούσε σήμερα ο Πρωθυπουργός σας. Χαζογελούσε στο Στρασβούργο την ίδια ώρα που ένας λαός πεθαίνει. Την ίδια ώρα που έχετε καταδικάσει χιλιάδες σε κατάθλιψη και να αυτοκτονούν. Εγώ όσο παραμένω ελεύθερος, διότι είναι πολύ συγκεκριμένο και βρώμικο το σχέδιο να πάω και εγώ και άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη φυλακή, όσο παραμένω ελεύθερος θα έρχομαι στην αίθουσα αυτή για να λέω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη και την έχει κατανοήσει πλήρως ο ελληνικός λαός. Είστε όλοι προδότες και πουλημένοι, κλέφτες και απατεώνες. Ούτε ένας να διαγραφούν από τα πρακτικά, να διαγραφούν από τα πρακτικά. Να διαγραφούν, κύριε Κασιδιάρη, δεν έχετε το λόγο. Γιατί μιλάτε τώρα. Δεν έχετε το λόγο. Να κλείσει το μικρόφωνο. Γιατί μιλάτε. Να κλείσει το μικρόφωνο. Παραβιάζετε το άρθρο 79 και σας αφαιρώ το λόγο. Και αν νομίζετε ότι είναι παράνομη η Βουλή, έχετε έναν τρόπο να σηκωθείτε να φύγετε. Να σηκωθείτε να φύγετε, να σηκωθείτε να φύγετε, να ησυχάσει και ο ελληνικός λαός. Να ησυχάσει και ο ελληνικός λαός. Να σηκωθείτε. Εσύ να τραπείς. Εσύ να τραπείς. Και βγάλει το χέρι από την τσέπη. Όταν μου μιλάς θα βγάλει το χέρι από την τσέπη. Ακούστε σου λέω. Ορίστε μας! Ορίστε μας! Τραμπούκι! Ανδρέα? Αυτό που είπε και ο Αντώνης προηγουμένως. Νομίζω ότι είχε αγριεύσει το πράγμα. Ότι θα αγριεύει το πράγμα. Έχει ξεφύγει. Ναι. Και υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε και χειρότερα πράγματα. Τώρα δεν έχει νομίζω καμιά αξία και σημασία να διελύσουμε τον κόνοπα ποιος τι και γιατί που φταίει. Διότι από τη στιγμή που... Από ό,τι λέει και ο κύριος Κασιδιάρης, φοβούνται νέες προφυλακίσεις από την πλευρά τους οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Θεωρώ ότι και οι ίδιοι θα ανεβάζουν τους τόνους. Δηλαδή, εν όψη, μέχρι τώρα βλέπαμε ότι η Χρυσή Αυγή κρατούσε. Είχε κατεβάσει τους τόνους, πιστεύοντας ότι αυτό θα συνέβαλε στο να μην υπάρξουν νέες προφυλακίσεις. Από τη στιγμή που υπήρξαν νέες προφυλακίσεις, είναι προφανές ότι η Χρυσή Αυγή αλλάζει στρατηγική. Ανεβάζει και αυτή τους τόνους σου, δημιουργεί μια πόλωση. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι μεσολάβησε η δήλωση του συνταγματολόγου του κυρίου Σωτηρέλη, ο οποίος παρουσίασε ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει αν ασκηθεί δίωξη και παραπομπή. Και αν καταδικαστεί. Όχι, πριν καταδικαστεί. Αν υπάρξει παραπεμπτικό βούλευμα, κύριε Καρούζο, θα μας πείτε τη γνώμη σας εσείς αυτό, φαντάζομαι. Αν υπάρξει παραπεμπτικό βούλευμα για έναν βουλευτή, μπορεί να επανέλθει ένα προεδρικό διάταγμα του 1974, δεν κάνω λάθος, που είχε καταργηθεί και αδρανοποιηθεί μετά, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αποκλεισμού του βουλευτή από τις δημοτικές εκλογές. Έκανε μια διορθωτική δήλωση ο κ. Σωτηρέλης, που είπε αυτό που λέει ο Άκης, ότι στην περίπτωση καταδίκης
είναι αμέσως μετά και την εκπίπτει, ναι, εκπίπτει πλέον το αξιώμα. Πάντως, η καταδίκη, η καταδίκη δημιουργεί την έκπτωση, αλλά ναι, το βούλευμα δίνει τη δυνατότητα να κολλήματος. Κολλήματος, έτσι, κύριε Καρούζο. Αυτό το οποίο λες, Αντρέα, έχει σημασία. Εάν θα κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος δήμαρχος ή αν θα κατέβει κάποιος άλλος ή οποιοδήποτε. Αυτό που έχει σημασία μεγάλη, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου γνώμη, είναι οι συμπεριφορές αυτές. Δεν νομίζω ότι συνάδουν συμπεριφορές τέτοιες μέσα σε ένα κοινοβούλιο και δει το ελληνικό κοινοβούλιο. Το να βρίζουμε ο ένας τον άλλον μέσα στην ελληνική βουλή. Καλά, στην Τουρκία, στην Τουρκία προχθές πέτσαμε ξύλο. Και στην Τουρκία, μικρασιά, δεν μπορούμε ότι είμαστε Τουρκοί. Και στην Κορέα πέτσαμε ξύλο. Αυτό όμως που με συγκλώνει... Λατινική Αμερική, δεν λες, έτσι θα γίνουμε. Ναι, και να κλείσω, αυτό όμως που με συγκλώνει σε μένα σαν Μιλωνάκη. Σε πιάσε τώρα καθώς προπισμό. Με συγκλώνησε. Με πιάσε καθώς προπισμό. Με συγκλώνησε. Επαναλαμβάνω, θα με αφήσει να το πω. Αν θέλει να μην το πω. Όχι, είναι οι φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν συνεχώς και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες από την αντιτρομοκρατική, από την αστυνομία, διότι προφανώς τους παρακολουθούσαν χρόνια και δεν το καταλάβαιναν οι ίδιοι. Με τα ναζιστικά, με τους ναζιστικούς χαιρετισμούς και με την προσπάθεια τα παιδιά, τα μικρά, να τα κάνουν ναζιστάκια. Αυτό με έχει συγκλονίσει. Δηλαδή, μόνο με αυτό, εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν το πίστευα δηλαδή ποτέ ότι πρέπει θα υπάρχουν να αφήσει άνθρωποι σε τέτοια έκταση. Μισή φράση για αυτό που είπε ο Ανδρέας. Αυτό που λέει ο κ. Καψαμπέλης, πράγματι υπάρχει μια τέτοια θεωρία. Βέβαια, κατά την άποψή μου, είναι ασθενής νομικά. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει καταδίκη, δεν μπορούμε να συζητάμε για ουσιαστικό αποκλεισμό από τα δημόσια αξιώματα και τις υποψηφιότητες. Αλλά γι' αυτό να σταματήσει να σέρνεται η υπόθεση. Δεν μπορεί να σταματήσει να σέρνεται η υπόθεση. Όσο σέρνεται η υπόθεση αυτή, τόσο θα ρίχνει λάδι στη φωτιά. Πόσο καιρό είναι προφυλακισμένοι τώρα οι. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.